Λοιπόν, σε αυτή τη διάλεξη, όπως ακούσατε, θα μιλήσουμε για την πυραμίδα με το μάτι από πάνω, να έχετε ακούσει, που είναι το πεφωτισμένο το σύμβολο των μασόνων. Εν πάση περιπτώσει, λίγο πολύ έχετε δει όλοι ότι υπάρχει ένα μάτι σε μια πυραμίδα και έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα γι' αυτό. Αυτό το σύμβολο θα το εξηγήσουμε για να δούμε πώς αυτός που έχει εντρυφήσει λίγο πιο βαθιά από το μέσο άνθρωπο μπορεί και καταλαβαίνει και παίρνει την αλήθεια από κάθε πληροφορία, διότι δεν υπάρχει κακή πληροφορία, υπάρχει εμείς την μπορούμε να πάρουμε από κάθε πληροφορία, γιατί ανάλογα συντονιζόμαστε. Πολλές φορές λοιπόν είναι τέτοια φτιαγμένα σύμβολα, όπου ο καθένας αναλόγως στο συνειδησιακό του επίπεδο τραβάει την ανάλογη πληροφορία. Γι' αυτό και υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε σαν παρεξηγήσεις του μέσου ανθρώπου, γιατί επειδή δεν έχει τη σωστή γνώση, παρεξηγεί πολλά σύμβολα, όπως η σβάστηγα, όπως πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Αυτό βέβαια επιφέρει στον άνθρωπο μια σύγχυση, γιατί μπαίνει μπροστά το εγώ του, νομίζει ότι ξέρει, παρεξηγεί και βάζει ταμπέλες και έτσι μπερδεύεται ακόμα περισσότερο και δημιουργεί πολέμους και πολικότητες. Σε αυτό το πινακάκι, αυτό που βλέπετε, σας έχω φτιάξει την πυραμίδα σε τρία μέρη. Το πρώτο λέει την τριμερή σύσταση όλων των πραγμάτων, πνεύμα, ψυχή και σώμα, όπου είναι το πνεύμα είναι θα λέγαμε ο αέρας, όπου είναι η ψυχή είναι όλο το αστρικό πεδίο που λέμε με τις συγκινήσεις και τα υπόλοιπα και σκέψεις, και όπου είναι το παγάκι, η κρυστάλλος, είναι αυτό που λέμε σώμα. Έτσι το ίδιο πράγμα λοιπόν είναι ο αέρας, το πνεύμα μας, όταν αρχίζει και γίνεται ύλη και έρχεται στη φυσική πραγματικότητα και εμείς το βλέπουμε σαν σώμα, όπως ο αέρας και το παγάκι. Αυτό το πράγμα λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχει μια πολυδιάστατη σύσταση του ανθρώπου και όχι μόνο το παγάκι που βλέπουμε, αλλά αν το δούμε σε διαφορετικές περιπτώσεις, άλλοι είναι στο στυλ σύννεφου, άλλοι είναι στο στυλ βροχής και άλλοι είναι παγάκια άνθρωποι. Και αυτό εμείς το λέμε ζωή και θάνατο. Όταν πάμε προς να γίνουμε σύννεφο, λέμε πέθανε ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι. Όταν έρχεται και σαρκώνεται, λένε κοίτα ένα παγάκι πώς κρυσταλλώνεται. Ε? Και αναλόγως το shape, τη μορφή που του έχουμε δώσει εμείς, έτσι βγαίνει και η μορφή από το κάθε παγάκι. Και λέμε η ιδιομορφία μας, ο χαρακτήρας μας και τα υπόλοιπα. Όσο πιο πάνω πάμε, τόσο πιο υποκειμενικό είναι και πιο ρευστό να αλλάξει. Και όσο πιο πολύ έχει κρυσταλλωθεί και έχει γίνει πάγος, τόσο πιο πολύ τη χρειάζεται βία για να το αλλάξουμε. Ε? Ο ένας δουλεύει και φτιάχνει καλούπια γιατί απλά έχει φτιάξει ένα καλούπι και το γεμίζει με νερό. Ο άλλος είναι γλύπτης στο γλύφι και ο άλλος είναι το σκαλίζει. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Όταν δεν ξέρουμε εμείς να δουλεύουμε με τα εσωτερικά πεδία, αναγκαστικά τα κάνουμε, θα γίνουμε αυτός που το σκαλίζει. Θα βιάζουμε ο ένας τον άλλον εδώ πέρα, την πραγματικότητα. Θα κάνουμε τόσο πολύ ενέργεια, γιατί έτσι δουλεύουν στα χαμηλά επίπεδα. Μέσα μας, όπως έχουμε πει, εκτός το φυσικό σώμα, το φυσιολογικό σώμα, αυτό που βλέπουμε όλοι, έτσι, υπάρχει μια ακτινοβολία που λέμε το εθερικό. Όπως έχω πει και στα άλλα τα βίντεο, αυτή η ακτινοβολία που λέμε εθερικό είναι εθέρες, τμήματα εθέρων. Και υπάρχει μια άλλη κατάσταση που το λέμε αστρικό σώμα, που έχει μέσα τις συγκινήσεις και τη σκέψη μας. Την ουσία δηλαδή, την ύλη της σκεπτομορφής, την ύλη των συναισθημάτων. Όπως έχουμε την ύλη που βλέπουμε, έτσι είναι και διάφοροι τύποι ύλης που δεν βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν τα συναισθήματα, εμείς μπορούμε να λέμε «Α, συνέστημα, δεν πιάνεται, δεν μπορούμε να κόψουμε μισό κιλό ή 500 γραμμάρια, ε!» Αλλά παρόλα αυτά είναι μια συγκεκριμένη ουσία που βάζουμε ένας τύπος ύλης πιο εθέριο, όπως και η σκέψη. Άρα κάθε φορά που σκεφτόμαστε, παίρνουμε από αυτή την ύλη και τη μορφοποιούμε. Όταν εμείς έχουμε συνέστημα, πάλι, γι' αυτό λέγεται συγκίνηση, γινόμαστε φορείς από μια τέτοια ενέργεια και λέμε «συγκινούμε». Πιο πάνω από αυτά όμως έχουμε πει και πιο μέσα ότι υπάρχει αυτό που λέμε η μονάδα μας. Αυτή η μονάδα μας είναι πραγματικά ο εαυτός που έχετε, ο ακέραιος. Αυτός που δεν αλλάζει. Αν όλοι παίζουμε ρόλο πάνω στην σκηνή, αυτός είναι ο ηθοποιός. Δηλαδή είναι ο κανένας. Δηλαδή είναι τα πάντα όσο ψάχνουμε και μέσα εκεί βρίσκουμε το κέντρο που ενώνεται με όλα τα κέντρα του σύμπαντος, όπως κάνει ο μύστης, λέει είμαι τα πάντα. Γιατί? Γιατί έχει πάει στο κέντρο του και επειδή τα κέντρα όλων είναι ένα, μπορεί να δει τον εαυτό του μέσα σε όλα. Και όλα μέσα στον εαυτό του. Αυτό πετυχαίνει ο μύστης. Γιατί είχε ενώσει, τα λέγαμε, την περιφέρεια, το παγάκι, πάνω με το πνεύμα.
μπορεί και τα βλέπει όλα ταυτόχρονα. Και επειδή εδώ πέρα η συνείδηση του δεν είναι μόνο στο σώμα, μπορεί και ανεβαίνει και καταλαβαίνει το εγώ είμαι σαν τα πάντα. Και το εγώ είμαι εδώ στο χρόνο σαν τώρα αυτό. Μετά εκείνο. Τότε αυτό. Μετά εκείνο. Έτσι λοιπόν έχουμε μέσα μας όλοι τον κανένα που κάθε φορά εδώ εμείς μπορούμε να το συλλάβουμε μόνο όταν έχει δημιουργηθεί, κρυσταλλωθεί σαν κάτι. Το ίδιο και το Θεό. Όλοι λέμε υπάρχει Θεός, αλλά πώς το βλέπεις? Μόνο μέσα από τη δημιουργία. Έτσι μέσα μας έχουμε τον εαυτό που δεν φαίνεται ποτέ. Και αυτός είναι πραγματικά ο πατέρας μας που λέμε και λέμε ο δικός μας Θεός. Αλλά δεν φαίνεται ποτέ. Φαίνεται μέσα από μας, μέσα από τις πράξεις μας, μέσα από τους ρόλους μας, μέσα από οτιδήποτε εκφράζουμε, αλλά αυτός δεν μπορεί ποτέ να φανεί σαν μονάδα, έτσι όπως συλλαμβάνουμε εμείς και πούμε «Ρε, να ο Θεός μου, να ο κανονικός μου, να ο αιώνιός μου». Το καταλαβαίνουμε? Βλέπουμε μόνο εκφράσεις λοιπόν. Παρ' όλα αυτά πολλοί δεν έχουν συλλάβει την έννοια αυτή και φυσικά ταυτίζονται με το ρόλο. Τι είμαι τώρα, τι ήμουν τότε. Ανεβαίνουν στη σκηνή, παίζουν ένα ρόλο λοιπόν, εδώ στο 3D, και αυτός ο ρόλος, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, μπορεί να προέρχεται από την οικογένεια, από πεποιθήσεις, από χιλιάδες πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν θυμάται ότι είναι και ο ηθοποιός. Αυτός που έχει μνήμη του ηθοποιού μέσα του, μπορεί και αποταυτίζεται από το ρόλο ή τον παίζει καλύτερα γιατί δεν έχει άγχος. Αυτός όμως που πάει να παίξει το ρόλο χωρίς να θυμάται τον ηθοποιό, πολλές φορές νομίζει ότι είναι η πραγματικότητα, αυτό εδώ δηλαδή, πραγματικότητα. Αυτός που προχωράει πιο μέσα καταλαβαίνει ότι είναι ένα είδος ονείρου αυτό που οι υπόλοιποι λέμε πραγματικότητα. Δηλαδή, στην έννοια του μίστη, στην έννοια του αναβαθμισμένου, ο ορισμός, αυτό που λέτε εσείς φυσική πραγματικότητα, που λες ξύπνιος, είναι για εκείνον όνειρο. Τα όνειρα που λέτε εσείς όταν κοιμάμαι ονειρεύουμε, είναι για αυτόν πάλι ένα όνειρο. Η διαφορά είναι ότι τα βλέπει και τα δύο το ίδιο. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είτε κοιμάμαι και είμαι στα εσωτερικά μου πεδία, είτε είμαι έξω, το όνειρο είναι όνειρο. Και εγώ ονειρευτής. Πάνω είναι άλλο θέατρο. Κάτω άλλο θέατρο. Εγώ είμαι ηθοποιός. Απλά το ένα θέατρο παίζεται με άλλους κανόνες, το άλλο θέατρο παίζεται με άλλους κανόνες. Επειδή εμείς εδώ πέρα έχουμε κολλήσει στη φυσική πραγματικότητα, όταν κοιμόμαστε ή όταν σκεφτόμαστε, θεωρούμε ότι αυτά είναι πλάνοι. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Όπως έχω εξηγήσει εκεί πέρα στο δεύτερο σχεδιάγραμμα που γράφω την πυραμίδα, μπορείτε να δείτε ότι το κάτω-κάτω μέρος το χωρίζω και λέω συμφωνημένη πραγματικότητα. Τι δηλαδή? Ότι εδώ πέρα ο συμφωνημένος κόσμος, συλλογικός δηλαδή, βλέπετε ότι είμαι εγώ, εσείς και όλοι μαζί τι κάνουμε εδώ για να είμαστε, έχουμε συμφωνήσει όλοι να είμαστε εδώ πέρα, να δώσουμε το ραντεβού, να κάνουμε τη διάλυση. Κάθε φορά που είμαστε σε αυτό το χώρο που λέμε ύλη, το ξύπνιο, το πραγματικό, αυτό που λέτε εσείς, καθημερινότητα, είναι συμφωνημένη πραγματικότητα γιατί όλοι έχουμε συντονιστεί να είμαστε εδώ πέρα. Όπως όταν πάμε σε ένα σερβερ. Για να μπούμε μέσα στο Facebook, αυτοί που είναι gamer σε κάποιο παιχνίδι, πρέπει να έρθει να σε συντονίσει, να συγχρονίσει και να σε βάλει μέσα στο παιχνίδι για να μπορεί να βλέπει τον άλλον. Αλλιώς παίζει μόνο σου. Έτσι δεν είναι? Όταν παίζουμε μόνοι μας και δεν παίζουμε online με άλλους, είναι αυτά τα εσωτερικά πεδία. Φτιάχνουμε εμείς τον κόσμο που θέλουμε, βλέπουμε εμείς τα δικά μας όνειρα, σκεφτόμαστε εμείς ότι γουστάρουμε, φανταζόμαστε, επιθυμούμε, ναι ή όχι. Εδώ όμως πρέπει να έχουμε συγχρονιστεί με όλους. Γι' αυτό δεν γίνεται το δικό μας κάθε φορά. Γιατί είναι όλοι μαζί που έχουμε συγχρονιστεί και πρέπει το δικό μας να περιέχει το μάθημα όλων. Αλλιώς δεν θα γίνει. Θα είσαι εγωιστής. Γι' αυτό και αυτός που πέφτει στον εγωισμό πάει να επιφέρει με τη βία κάτι. Γι' αυτό λέμε το άλλο έχει συμφωνήσει, αλλιώς δεν γίνεται εδώ. Οπότε βλέπετε εκεί στην πυραμίδα ότι το κατώτερο μέρος που έχουμε χωρίσει είναι αυτή που λέμε η συλλογική, εδώ, πραγματικότητα που ζούμε όλοι. Που για να έχουμε εδώ τη συνείδηση έχουμε συγχρονιστεί ο ένας με τον άλλον. Το πάνω κομμάτι, το μεσαίο δηλαδή, τι είναι? Είναι εκείνο που λέμε τα εσωτερικά πεδία, το όνειρο. Όλο αυτό που λέμε αστρικός κόσμος, τα εσωτερικά πεδία, κάθε φορά που μπαίνουμε στην ψυχολογία μας, κάθε φορά που κλείνουμε τα μάτια, κάθε φορά που κοιμόμαστε, που δεν είμαστε εδώ συνειδητοί στο ξύπνιο, σε συλλογική πραγματικότητα, μπαίνουμε στην ατομική πραγματικότητα. Εκεί τι μπορούμε να δούμε έναν άλλο κόσμο, μόνο που είναι πιο υποκειμενικός.
γιατί είναι αναλόγως τα δικά μας θέλω, τις δικές μας επιθυμίες. Αυτό λοιπόν εκεί το γράφω μερική πραγματικότητα. Μερική συμφωνία. Γιατί? Γιατί δεν έχει τόσους πολλούς όρους και δεσμά με τους άλλους, γι' αυτό είσαι και πιο ελεύθερος να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Γιατί αυτό που σε αρέσει, το όνειρο το κάνεις. Δεν έχεις τόσο πολλά δεσμά, εκτός αν εσύ δεν αφήνεις τον εαυτό σου. Έτσι δεν είναι? Κάτι γίνεται εδώ και στην πραγματικότητα, εδώ. Αλλά σύμφωνα με τους άλλους, σας είπα, αφού έχουμε διαλέξει όλοι να είμαστε εδώ, θα πρέπει να περιέχει και την κατεύθυνση ορισμένων ανθρώπων που έχουμε συγχρονιστεί. Οπότε μέσα μας έχουμε δύο κομμάτια. Αυτό το κομμάτι που είναι η υποκειμενική πραγματικότητα, από εκεί πέρα μορφοποιώ καλύτερα και πιο άνετα, και η εξωτερική, αυτό που λέμε συλλογική, όταν ξυπνάω και ανοίγω τα μάτια, και αυτό εδώ πέρα με φέρνει στην ολική συμφωνία. Αυτός που ξέρει να μπαίνει στη μερική συμφωνία μπορεί να φτιάχνει καλύτερα τα πράγματα και μετά να τα κατεβάζει εδώ πέρα και να δημιουργεί. Αυτό είναι η τέχνη της δημιουργίας, αυτό που λέμε των μάγων, των θαυματοποιών και τα υπόλοιπα. Πιο πάνω λοιπόν από αυτό το πράγμα τι βλέπετε ότι έχουμε? Το πάνω-πάνω μέρος είναι το μάτι. Γιατί είναι μάτι? Γιατί η μέσα μας, όπως έχουμε πει, η ψυχή μας αντιλαμβάνεται τα πράγματα και θα λέγαμε ότι παίρνει πληροφορίες από τη ζωή μας πολλά πιο πολλά από ότι το συνειδητό μας. Δηλαδή το υποσυνείδητο καταγράφει πράγματα πολύ περισσότερο από το συνειδητό. Έτσι λοιπόν εμείς μπορούμε να νομίζουμε από τη ζωή μας και να θυμόμαστε τώρα άμα τα βάλετε όλα μαζί 15 λεπτά από στιγμές, ενώ στην πραγματικότητα έχετε ζήσει 20, 30, 40 χρόνια. Ναι, έτσι δεν είναι? Άμα κάτσεις και σκεφτείς θα πεις πω τι θυμάμαι τη ζωή μου, θυμάμαι εκείνο, στιγμές πόνου, στιγμές χαράς, εν πάση περιπτώσει έντασης. Γιατί? Γιατί έχει γραφτεί πιο βαθιά η ένταση στο συνειδητό. Στο υποσυνείδητο όμως γράφονται τα περισσότερα. Γι' αυτό λοιπόν η ψυχή, ασχέτως εμείς τις υποσυνείδητοι είμαστε, θυμάται πιο πολλά πράγματα από τη ζωή μας. Αν αυτό λοιπόν που λέμε εμείς η ψυχή, η ατομική ψυχή μου, είναι όλη η εμπειρία που έχω πάρει, τότε βλέπετε ότι αυτό το μάτι τα βλέπει όλα. Το βλέπετε? Δεν είναι το θέμα ότι μας ελέγχει, είναι το θέμα ότι κοιτάει πολύ πιο καλά σαν ηθοποιός αυτό που παίζεις. Έτσι δεν είναι? Οπότε βλέπετε, υπάρχει αυτό το μάτι πιο πάνω από την πυραμίδα έκφρασης. Και όπως σας είπα, αυτό το εγώ είμαι μπορεί κάθε φορά και καθορίζεται όταν κατεβαίνουμε στο χρόνο. Στο χρόνο, στο συλλογικό, εδώ πέρα ζούμε το χρόνο. Αυτό όμως ζει στο άχρονο. Άρα κάθε φορά όταν ακούσετε διαλογισμό που λέει εγώ είμαι, το εγώ είμαι, αν έχετε ακούσει, που είναι η πραγματική μονάδα μας, κοιτάμε τον εαυτό μας, σας είπα, σαν το άχρονο, αιώνιο όν που είμαστε. Κάθε φορά το εγώ είμαι αυτό. Τι δηλαδή? Η χρονική στιγμή. Εγώ είμαι μες στον χρόνο αυτό. 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 Τώρα. 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 Και έτσι λοιπόν είναι το εγώ είμαι, είναι το άχρονο. Εμείς είμαστε εδώ πέρα και ζούμε το εγώ είμαι αυτό αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι αυτό αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό που λέω? Βλέπετε λοιπόν εκεί πέρα ότι έχω γράψει σε ευθείες γραμμές την κάτω, το κάτω κομμάτι της πυραμίδας και το πάνω σε τετραγωνάκια. Αυτό σημαίνει ότι στον κόσμο της συλλογικής πραγματικότητας, της συλλογικής συμφωνίας, έχουμε γραμμικό χρόνο. Όταν όμως ανεβαίνουμε στα εσωτερικά πεδία, τα τετραγωνάκια είναι οι παράλληλες πραγματικότητες. Δηλαδή όσο εδώ πέρα είπαμε μοιραζόμαστε, έτσι, έναν χώρο, αλλά δεν μπορούμε να μπούμε ο ένας μέσα στον άλλον, πάνω μοιραζόμαστε πραγματικότητες. Ο ένας μπορεί να συλλάβει και να παίξει ακριβώς το ρόλο του άλλου. Εξού και γι' αυτό μετά το θάνατο έρχεται η ώρα που όταν ξαναπερνάμε τη ζωή μας, κάνουμε ένα review ανάποδα, γιατί μαζεύεται, μπας προπτώσει πίσω η εμπειρία, καταλαβαίνουμε τα λάθη που έχουμε κάνει και πώς έχουμε πονέσει τους άλλους. Γιατί μπορούμε, σας είπα, να μπούμε ακριβώς στη θέση των άλλων. Γιατί είναι παράλληλες πραγματικότητες και όχι ο γραμμικός χρόνος και η ατομικότητα που έχουμε κάτω. Γι' αυτό ακούτε πολλές φορές, α, θα το μετανιώσεις, θα καείς στην κόλαση και τα υπόλοιπα που κάνεις κακό και θα το πληρώσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Το πλήρωμα που κάνει της ενέργειας είναι επειδή εκείνη την ώρα νιώθουμε την επέκταση των πράξεών μας. Άρα εδώ πέρα νιώθουμε μόνο μέσα μας τη γέννημα των πράξεων και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε το τι έχουμε κάνει. Γι' αυτό καλούμαστε τώρα να το μάθουμε. Στα εσωτερικά πεδία όμως
Μετά το θάνατο, επειδή περνάμε πάλι τη ζωή μας, εκείνη την ώρα βιώνουμε ακριβώς την ενέργεια που έχουν συλλάβει οι άλλοι και πώς έχουν πονέσει οι άλλοι. Γιατί είναι ταυτόχρονη η κατάσταση εκείνη την ώρα. Γι' αυτό λένε ότι πολλές φορές υπάρχει νέμεσης, όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Λοιπόν, προχωράμε τώρα και λέμε εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, έχουν φτιαχτεί ή δημιουργηθεί μέσα από τις μοιήσεις συγκεκριμένες πύλες που η συνείδησή μας έρχεται και φεύγει από τον κόσμο ή μπαίνει, θα λέγαμε, πάνω στην πορεία της εξέλιξής μας. Τι είναι αυτές οι πύλες, βάσει στάδια μπορούμε να πούμε, που εκεί πέρα εισέρχεται η συνείδησή μας και καταλαβαίνει ορισμένα από αυτά τα πράγματα που είπαμε. Αυτά εδώ πέρα θα προχωρήσουμε σε αυτό το πίνακα τώρα για να δούμε ποιες είναι αυτές οι πύλες. Ονομαστικά λοιπόν, εκεί που γράφω αρχή, έχουμε πάρει την πυραμίδα και την κοιτάμε τώρα από θέμα κάτωψης. Πώς είναι η πυραμίδα που τη βλέπουμε? Όταν πάμε από πάνω και την κοιτάξουμε θα φανεί έτσι. Πάντοτε το εξωτερικό πεδίο, το βλέπετε, το εξωτερικό πεδίο, το τετράγωνο, το εξωτερικό, τι είπαμε ότι είναι? Είναι ο κόσμος της συλλογικής πραγματικότητας, της συμφωνίας. Έτσι δεν είναι? Απλά το κοιτάμε από πάνω την πυραμίδα τώρα, αυτό που βλέπαμε εκεί. Εντάξει? Λοιπόν, το μέσα τετράγωνο τι είναι? Ο εσωτερικός κόσμος. Έτσι, ο πιο υποκειμενικός, μερική συμφωνία. Και εκεί πάνω και στη μέση βέβαια είναι αυτό το εγώ είμαι. Πάνω σε αυτό το σχεδιάγραμμα τώρα θα σας εξηγήσω πώς από την αρχή, κάτω αριστερά, που γράφει τη φυσιολογική, δηλαδή εγρήγορση που έχει ο άνθρωπος, αυτό που λέω ότι είναι ξύπνιος, έτσι. Περπατάει εδώ, ξυπνάει, μεγαλώνει. Πώς από εκεί πέρα υπάρχουν διάφοροι δρόμοι για να φτάσει ο καθένας σε αυτό το πράγμα που θέλει. Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Λοιπόν, η πρώτη πύλη, η αρχική είναι αυτή λοιπόν. Όταν γεννιόμαστε φτάνουμε σε ένα επίπεδο φυσιολογικής εγρήγορσης. Έτσι. Μετά πάνω είναι η πύλη της δύναμης και του ελέγχου που ασχολείται με το πόσο εγρήγορση έχω και έλεγχο πραγματικό πάνω στον εαυτό μου, στις σκέψεις μου, στα συναισθήματά μου, στη ζωή μου και τα υπόλοιπα. Ακόμα, όταν συνεχίσουμε τον κύκλο, φτάνουμε στην πύλη πάνω και δεξιά της μαεστρίας. Και γινόμαστε μάστορες, είμαστε δάσκαλοι. Είναι το ευζήν. Έχουμε μάθει να χειριζόμαστε και το μέσα και το έξω και με το εγώ είμαι σε ένωση. Σε τέλεια ισορροπία. Αυτό προσπαθούν να δώσουν εκείνη την ώρα, θα λέγαμε, οι Έλληνες παλιά με το ευζήν. Το κάλος, την νοημοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα μαζί ισορροπημένα. Πιο κάτω έχουμε την πύλη της φωτίσεως ή της άμεσης γνώσης, της πνευματικής. Βουδισμό, ζεν και τα υπόλοιπα. Και τώρα προχωράμε στο μέσα, στα εσωτερικά πεδία, για να καταλάβουμε, αφού είπαμε λοιπόν κάθε φορά που μπαίνουμε στα εσωτερικά πεδία, μπορούμε να το πούμε φαντασία ή μπορούμε να το πούμε όνειρο. Έτσι δεν είναι? Ονειρευόμαστε ακόμα και στο ξύπνιο μας οι περισσότεροι άνθρωποι. Οπότε, πάνω, από την αρχή εκεί πέρα θα δείτε ότι έχουμε μία πύλη που αυτή η πύλη λέγεται το φυσιολογικό μας όνειρο. Όταν πέφτουμε για ύπνο. Ή όταν προχωράμε στον δρόμο και σκεφτόμαστε ότι να είναι. Και τι να ονειρευόμαστε? Μπα να πει επειδή είναι μέρα εμείς δεν ονειρευόμαστε ή επειδή μας τόρθει. Απλά είναι πιο βαθύς ο ύπνος όταν κοιμόμαστε. Προχωράμε λοιπόν πιο πάνω και έχουμε την άλλη πύλη που λέμε τη εγρήγορση στο όνειρο. Πιο συνειδητό όνειρεμα. Αυτός δηλαδή που κάνει έλεγχο στις σκέψεις του, έλεγχο στα συναισθήματά του, ελέγχει τη φαντασία του, κάνει συνειδητό οραματισμό. Δεν πάει όπου να είναι φαντασία, το μυαλό του, ότι να είναι τίποτα. Έτσι. Άρα μπορεί και επιφέρει και δουλεύει στον κόσμο της φαντασίας, εσωτερικά. Έτσι. Μετά πηγαίνουμε σε αυτό που λέμε ζωντανό ονείρεμα ή ζωντανή φαντασία. Είναι ένα σημείο που προχωράμε πιο πολύ στο όνειρο, μας φαίνεται σαν εξωσωματική εμπειρία, διότι ζούμε όπως ζούμε τώρα, απλά είμαστε σε άλλη διάσταση. Αν έχετε ακούσει καμιά φορά, πολλοί άνθρωποι μιλάνε για εκτός σώματος εμπειρία που βγήκα και είχα τις αισθήσεις μου να κάνουν νικά, ήμουν έτσι, αλλά ήμουν έξω από το σώμα μου.
Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό είναι επειδή η συνείδηση φεύγει το 51% μπορούμε να πούμε από αυτό που είναι εγκλωβισμένο θα λέγαμε στο σώμα και έτσι αρχίζει και αντιλαμβάνεται σαν σώμα τον εαυτό σε άλλη διάσταση. Και αυτό το πέρα το πράγμα έχει ακόμα πιο πολύ δύναμη από το προηγούμενο που είναι απλά να ελέγχεις τον οραματισμό σου. Δηλαδή στο ένα οραματίζεσαι, στο άλλο γίνεσαι. Αυτό η φαντασία, την παίζεις, τη ζεις κανονικά δηλαδή εκείνη την ώρα, μπαίνεις μέσα. Το ένα είναι στο τρίτο πρόσωπο, το άλλο είναι στο πρώτο πρόσωπο. Βλέπω τον εαυτό μου, ξέρω εγώ, και είναι στη Χαβάη κάνει διακοπές. Είμαι στη Χαβάη και κάνω διακοπές και μου χτυπάει ο αέρας, ξέρω εγώ, το πρόσωπο, έτσι δεν είναι. Και νιώθω να με χτυπάει και το κύμα εδώ και βλέπω τον εαυτό μου και νιώθω τον εαυτό μου να καίγεται από τον ήλιο. Το καταλαβαίνετε, δεν το βλέπω σαν ταινία, είμαι εκεί πέρα. Σας δίνω ένα παράδειγμα να καταλάβετε τη διαφορά ανάμεσα από τις δύο φαντασίες. Και μετά έχουμε τη μηχανική φαντασία. Την ασυνείδητη λοιπόν φαντασία με έναν τρόπο που δουλεύει για μας χωρίς η αδύναμο ονείρεμα, χωρίς να έχουμε καθόλου έλεγχο. Αυτό το πράγμα είναι καμιά φορά που βλέπουμε εφιάλτες ή άλλα πράγματα και δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε. Ακόμα και τη ζωή μας. Μπορεί να την έχουμε κάνει εφιαλτική και να μην μπορούμε να την αλλάξουμε. Γιατί έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε, έχουμε ξεχάσει τη δύναμή μας. Οι σκέψεις είναι αρνητικές. Οι σκέψεις είναι εγκλωβιστικές. Είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα όνειρο που όμως δεν μπορούμε να έχουμε δύναμη πάνω στο όνειρο. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Και εδώ να σας εξηγήσω τους δρόμους για να καταλάβετε πώς φτάνουμε σε αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Μέχρι εδώ εντάξει είμαστε. Okay. Γίνονται κατανοητά έτσι όπως τα λέω. Ωραία. Προχωράμε. Προχωράμε τώρα να δούμε το δρόμο. Έχω γράψει εγώ μερικούς δρόμους εδώ, δεν τους ξεχάσω. Λοιπόν, το πρώτο που έχω γράψει εδώ πέρα είναι το μονοπάτι του φυσιολογικού ανθρώπου. Ξεκινάει από αυτό που λέμε αρχή. Είναι στην ημισυνείδηση κατάσταση που λέμε ξύπνιο, έτσι. Και πολλές φορές τι κάνει, καταλήγει πάνω στο εσωτερικό πεδίο που λέμε φυσιολογικό όνειρο. Αυτός είναι ο μέσος άνθρωπος. Περπατάει, ψιλοονειρεύεται, κοιμάται, ονειρεύεται περισσότερο. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα όμως δεν δίνει τις ανάλογες ιδιότητες μέσα μας για να μπορούμε να πούμε ότι επιφέρουμε κάτι. Αυτό το μονοπάτι είναι του μέσου ανθρώπου. Τίποτα δηλαδή όσον αφορά αυτό που νιώθουμε εμείς. Εξέλιξη μηδαμινή. Είναι οι άνθρωποι που στην πραγματικότητα ζουν σαν ρομπότ. Πολύ μέτριοι, χωρίς να κάνουν τίποτα για την αναβάθμισή τους. Δεν τους νοιάζει η ψυχή τους να έχει την όρεξη, τη θέληση να πάει παραπάνω. Οκ. Okay? Προχωράμε μετά και λέμε το μονοπάτι της δύναμης. Αυτό σε αυτές τις εποχές και πιο παλιά ήταν το πιο φυσιολογικό. Γιατί ξεκινάει πάλι από την αρχή και προχωράει εξωτερικά με την έννοια της δύναμης και της ιεραρχίας. Λεφτά, επιχειρήσεις, το ένα το άλλο. Και τραβάει πάνω την γραμμή που βλέπετε την εξωτερική από την έξω πλευρά και πηγαίνει πάνω και καταλήγει στην πύλη της δύναμης. Όλοι οι ληστές που θέλουν τελείως εξωτερικά πράγματα, χωρίς εσωτερική, κατάλαβες, να περάσουν από το εσωτερικό πεδίο, τι κάνουνε, προσπαθούν με τη βία, με το, σας είπα, που σκαλίζουν, να φτιάξουν αυτό και να δημιουργήσουν αυτό που θέλουν. Δεν δουλεύουν στα εσωτερικά πεδία καθόλου. Και αυτό το βλέπουμε τους ανθρώπους πάλι που δεν έχουν καμιά εσωτερική αφύπνιση, απλά εξωτερικά τους αρέσει να δουλεύουν σαν σκυλί. Να πάνε να κάνουν λεφτά, να κάνουν μέσα τα λεφτά, να τα κάνουν όλα μέσω των χρημάτων. Όλα μέσω της υλικότητας και όχι της μαγείας ή της πνευματικότητας. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ξέρουμε, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, μετά έχουμε το δρόμο που αρχίζει και γίνεται λίγο στις μέρες μας πάλι πιο διάσημος, το πούμε έτσι. Και είναι ο δρόμος του θεραπευτή ή του γητευτή. Ακολουθάν τον ίδιο δρόμο, απλά ο ένας το κάνει για τον εαυτό του και ο άλλος το κάνει για θεραπεία. Ο ένας το κάνει για να υπνοτίζει και ο άλλος το κάνει για να θεραπεύει. Αυτός τι γίνεται. Ξεκινάει από το ξύπνημα, το κανονικό. Προχωράει στο όνειρο μέσα, στα όνειρά του, στις σκέψεις του δηλαδή, στη φαντασία του, και προχωράει ένα κλικ πιο πάνω και πηγαίνει εκεί πέρα που λέει συνειδητή φαντασία. Τι κάνει δηλαδή, ξεκινάει και κάνει συνειδητούς οραματισμούς. Ξεκινάει και δουλεύει με τη φαντασία του.
κάνει ενεργοποιήσεις, φαντάζεται τις αντιστοιχίες, δουλεύει το εργαλείο της φαντασίας, κάνει συνειδητές σκέψεις, οραματίζεται. Γι' αυτό λέμε η έννοια του σαμάνου, τι κάνει πάντοτε, ότι μπαίνει στο δικό του ψυχισμό, φτάνει εκεί πέρα, κάνει ορισμένα πράγματα και εφόσον παίρνει την ανάλογη ενέργεια, πολλές φορές μετά τι κάνει, τη μεταδίδει κάτω, εδώ, στον κόσμο των συμφωνιών, μαζεύει δηλαδή συμφωνίες, μαζεύει ψυχές που θέλουν και αυτές να παίξουν το ρόλο και φέρνει το εσωτερικό, την εσωτερική ουσία, τα εσωτερικά του παιδεία έξω. Πώς κάνω εγώ τώρα, ας πούμε, τι κάνω εγώ τώρα, έχω συλλάβει ορισμένες ενέργειες στο εσωτερικό μου κόσμο, έριξε εσείς, τις μεταδίδω. Φανταστείτε ένα τέτοιο ενεργειακό πράγμα, το επιφέρει μέσα του ο σαμάνος ή ο θεραπευτής και μετά όσο κατεβαίνει στην ύλη, όταν λέω ψάχνει συμφωνίες, τι κάνει. Ομικροεδαστικά τους ανάλογους ανθρώπους που να παίξουν τον ανάλογο ρόλο, ώστε να φανεί εδώ πέρα ότι τον έναν τον γοήτευσε, τον άλλον τον θεράπευσε. Καταλαβαίνετε πώς δουλεύει. Άρα λοιπόν αυτός ο δρόμος ξεκινάει, σας λέγα, από την αρχή, προχωράει στα εσωτερικά πεδία, γίνεται συνειδητός στη φαντασία του, δύναμη δηλαδή, ελέγχει, δυναμώνει τη φαντασία και την ενέργεια και μετά τι κάνει, την κρυσταλώνει στο πεδίο, τα λέγαμε, της πύλησης δύναμης. Ο γητευτής κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, μόνο που το κάνει για το δικό του ιδίον όφελος. Και αυτός πρέπει να έχει δουλέψει πάρα πολύ, έτσι, με τον οραματισμό, να έχει φτιάξει συγκεκριμένα πρότυπα μέσα του, αρχές τόσο έντονες, όσο μετά αρχίζει να τα επιφέρει στην ύλη, θα αρχίζει να μαζεύει τους ανάλογους ανθρώπους γύρω του, συμφωνίες δηλαδή να μαζεύει και να επιφέρει το αποτέλεσμα που θέλει. Σαν ιδέα δηλαδή, την ιδέα του να την κρυσταλώσει. Οκ, μέχρι εδώ. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Έχω γράψει το μονοπάτι της φώτισης. Πάλι τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι αυτός ο δρόμος είναι ο πιο γρήγορος και οδηγεί στη φώτιση. Αυτός ο δρόμος ξεκινάει πάλι από την αρχή για τον απλό άνθρωπο, αλλά πηγαίνει όπισθεν. Έχω ένα βελάκι που δείχνει ότι μπορούμε να πάμε όπισθεν. Δηλαδή, αντί να πάμε δεξιόστροφα, πάμε αριστερόστροφα. Δεν θέλει τίποτα άλλο να μάθει από θέμα δύναμης, μαεστρίας, συνειδητά, όνειρα, όλα αυτά τα πράγματα και αφήνεται σε ένα στυλ αγαθότητας. Αυτό γίνεται με τις ασκήσεις αποτάφτισης συνέχεια. Είναι αυτό που λέμε βουδισμός, όλα αυτά τα πράγματα και τέτοια. Χωρίς να έχουν μάθει τελείως το Matrix, χωρίς να έχουν μάθει το καλό και το κακό, χωρίς να έχουν μάθει τίποτα, φτάνουν σε μια κατάσταση zen. Αυτό όμως από πίσω έχει κινδύνους, γιατί από εκεί και πέρα έρχεται η έννοια ότι μπορούν να περάσουν στα εσωτερικά πεδία και να περάσουν αυτό που λέμε κόλαση. Γιατί? Γιατί τις περισσότερες φορές κάποιος που γίνεται ζεν υποτίθεται παραδίδεται. Αφού καταλαβαίνει λοιπόν αυτός ο ζεν ότι είναι ένα με το Θεό, ότι όλα είναι όνειρο, ότι εγώ δεν είμαι αυτός, εγώ είμαι μόνο ηθοποιός, να τόσα πράγματα δεν λέω, τα αγάπη, φως, και άμα του πεις πέρνα μέσα από τον τοίχο δεν μπορεί να περάσει, άμα φάει καμιά ροπαλιά πάνω στο κεφάλι, θα πονέσει. Έτσι δεν είναι? Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό. Ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν το ζεν για να φύγει το άγχος από μέσα τους, αλλά δεν μπορούν να το επιφέρουν ολικά γιατί κομμάτια του εαυτό τους δεν τα έχουν ζήσει. Οπότε βιαίως πάνω τον εαυτό σε μια κατάσταση του δεν με νοιάζει και αδιαφορώ, ενώ κρύβω πράγματα από τον εαυτό μου. Το παίζω ζεν ενώ από μέσα μου ανησυχώ, γιατί δεν έχω δει τις κολλάσεις μου. Γιατί δεν έχω ερεμήσει τον εαυτό μου. Οπότε ναι, εκεί πραγματικά μπορούμε να πούμε σε μια φώτιση, σε ένα ζεν, αυτοί που μπορούν να το κάνουν κανονικά, αλλά από την άλλη, αυτό έρχεται να μας δώσει την έννοια του προβάτου, που θυσιάζεται. Ο αμνός. Τι είπε? Θυσιάζω τον αμνό. Γιατί σου λέει, φίλε, όταν μπει σε αυτή την κατάσταση, η μόνη σου συνέχεια είναι η θυσία προς το όλον. Αφού μπαίνεις στην αγαθότητα, αυτό που σου μένει είναι να θυσιαστείς. Γι' αυτό και τα ζώα, τα φυτά, τα ορυκτά, επειδή είναι στην αγαθότητα, θυσιάζονται στο βωμό της εξέλιξης. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που μπαίνουν και λέμε αγαθοί, σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη διάσταση, όλοι οι άλλοι τους αγαθούς τους παίρνουν την ενέργεια για να την κάνουν δική τους. Ο αγαθός δεν τον νοιάζει, υποτίθεται. Δεν τον νοιάζει γιατί σου λέει, εντάξει, ζεν, ό,τι να γίνει θα γίνει. Πόσο έχουμε καταλήξει τώρα λόγω παράδοσης το ότι είναι να γίνει θα γίνει και δεν μας αρέσει.
Ω, δεν λέμε, έλα μωρέ, ό,τι είναι να γίνει, να γίνει. Αλλά τελικά, να ο Μητσοτάκης. Παιδιά, ό,τι είναι να γίνει, να γίνει. Τελικά, πάρ' τους φόρους. Παιδιά, ό,τι να γίνει, πάρε πόλεμο. Ό,τι να γίνει, να γίνει. Σας φτιάχνουν πρώτα έτσι, ας το παίζουν ζεν και όλα πάνε καλά. Και όποτε θέλουν εκείνοι, σου λέει εσύ ότι είναι να γίνει, να γίνει. Άντε για, ψήφισες, όχι. Ναι. Σε νοιάζει, όχι. Δεν σε νοιάζει, ναι, γιατί γυρνά στην πλάτη, ναι. Κοιτά τα γεγονότα, όχι. Στον κόσμο σου δεν είσαι, ναι. Έχει σου πάρει το κεφάλι, φίλε, την ενέργεια εδώ και σε ζήσε μετά. Οκ. Okay. Ψόφα σου, λέει, ψόφισε μια ώρα αρχίτερα, αφού εδώ πέρα σαν ζωντανό νεκρόζεσαι. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορά το ζεν από το ευζήν, προσέχτε. Και πολλοί άνθρωποι, πολλές ψυχές πέφτουν εκεί πέρα. Και αυτό ονομάζεται. Γιατί το φέρνει κοντά. Όχι. Νόμιζα ότι την έκλεισε. Και αυτό ονομάζεται ο σκοταδισμός της ψυχής. Για να είσαι στην κατάσταση ζεν και να φτάσεις στο σημείο του εγώ είμαι, σαν το Βούδα, να το κάνεις σωστά λοιπόν, φτάνεις σε ένα σημείο που φεύγεις από το φως, γιατί στο φως πάνω δημιουργείται η πραγματικότητα που ξέρουμε. Όλοι είμαστε στο φως τώρα, έτσι. Όπου δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, βλέπετε πως είναι σκοτάδι για μας. Η διαστημική ψυχή μας λοιπόν είναι στο σκοτάδι. Η φωτεινή ψυχή μας είναι εδώ πέρα στο φως που βλέπουμε εδώ πέρα. Στην ατμόσφαιρα και αρχίζουν όλα και φαίνονται εδώ πέρα και δημιουργούμε από την ήρυδα όλα αυτά τα πράγματα που λέμε ζωή. Όταν εμείς καθόμαστε και μπαίνουμε σε αυτό το ζεν, στο δε με νοιάζει, είναι σαν να μην θέλουμε η ψυχή μας να εσαρκωθεί στο φως και να παίξει πραγματικότητα. Σαν να μην θέλει να ανέβει στη σκηνή, να κρατείται πίσω από τη σκηνή. Πίσω από τη σκηνή είναι όλα αυτά τα πράγματα που λέμε. Ο αστρικός κόσμος, έτσι. Ο φυσικός μου κόσμος είναι πάνω στη σκηνή. Ε? Όταν λοιπόν λέμε φως, δεν έχουμε την έννοια τώρα εδώ πέρα, την έννοια ότι βλέπω, δεν βλέπω, ξέρω, δεν ξέρω. Προσέχτε. Έχουμε την έννοια ότι το διάστημα είναι μαύρο, δεν το βλέπουμε μαύρο. Ε? Δεν μπορούμε να δούμε τις πραγματικότητες που υπάρχουν. Πρέπει να έρθουν μέσα στην ατμόσφαιρα για να δημιουργήσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Έτσι και σε εμάς. Στην έννοια των ψυχών, όταν λέμε το φως ψυχής, σημαίνει ότι η ψυχή θέλει να παίξει πραγματικότητες πάνω στο φως. Το φως είναι αυτό που πέφτει πάνω στο πανί και βλέπω στον κινηματογράφο το έργο. Βλέπετε? Αν δεν πέσει το φως, δεν υπάρχει έργο. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι και σε εμάς. Εκεί πέρα υπάρχει λοιπόν η έννοια του ζεν, για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν συλλάβει και δεν έχουν κάνει σωστά τη ζωή που θέλουν, μπαίνοντας στην αγαθότητα, είναι σαν να παρετούνται. Παραδείγματος χάρη, πάλι θα πιάσουμε το video game. Κάθεσαι εσύ και ξεκινάς να παίξεις το video game. Και μπαίνεις μέσα. Και λες: εντάξει, δεν με νοιάζει να χάσω, δεν με νοιάζει τίποτα. Θα σε φάνει, άλλοι που είναι καλύτεροι. Πας και παίξεις ποδόσφαιρο. Και πες παιδιά, και οι άλλοι 10 και εγώ είμαι 10. Ναι, και κάτω το τροματοφύλακα, ναι, και δεν με νοιάζει να φάω. Πολλέ βαράνε οι δικοί σου. Ναι ή όχι. Και οι φίλοι σου λέει: γιατί δεν του αρέσει, σου λέει, τι είναι αυτό που βλέπουμε. Το καταλαβαίνετε. Η ίδια η πραγματικότητα θα σε διώξει από το πολιτό ζεν. Που στην πραγματικότητα, σας λέω, δεν είναι το ζεν. Με την έννοια αυτή. Είναι με την έννοια της απλότητας. Αλλά για να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση πρέπει να έχεις συλλάβει, να έχεις δουλέψει πάρα πολύ. Έτσι. Και να είναι πραγματικό. Αν το ζεν δεν είναι πραγματικό, είναι αυτοκτονία. Το καταλαβαίνουμε. Γιατί δεν έχεις θέληση για δημιουργία. Δεν έχεις θέληση για άμυνα. Δεν έχεις θέληση για τον εαυτό σου. Δεν έχεις θέληση για να μπορείς κάθε φορά να έχεις την εξέλιξή σου. Απλά αφήνεσαι. Στη ροή. Το καταλαβαίνουμε. Μόνο από τη ροή τη λύπη. Η θέλησή σου. Σε αυτό το κομμάτι. Okay. Αυτά είναι για τις φτασμένες ψυχές. Και το έχουν παρεξηγήσει τώρα και επειδή έχουν βγει πάρα πολλά πράγματα για τους ανθρώπους πονεμένους, ο πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να σταματήσουμε τον πόνο. Τι κάνεις? Ναρκωτικά. Σταματά τον πόνο. Τι κάνεις? Ας να πέσω για ύπνο. Σταματά τον πόνο. Κάνει κανείς μετατροπή? Όχι. Η εύκολη λύση είναι να φεύγω. Το ίδιο πράγμα και εδώ πέρα. Έχουμε το δικαίωμα. Η κατάσταση ζεν λοιπόν. Με την έννοια αυτών των ανθρώπων που είναι τώρα, δεν είναι επειδή έχουν κάνει όλη την εσωτερική αυτοπραγμάτωση και έχουν φτάσει σε μια κατάσταση του Βούδα, ας πούμε, είναι γιατί θέλουν να αποφύγουν μερικά πράγματα που δεν τους αρέσουν. Οκ, okay, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και φυσικά γίνονται έρμεα και θύματα των υπολείπων που ζουν σε αυτό το παιχνίδι. Οκ, okay, το καταλάβαμε. Γι' αυτό προσέξτε αυτόν τον δρόμο του Ζεν, γιατί πρέπει να το μάθετε πολύ καλά εσωτερικά. Η έννοια του Βούδα ήταν να συλλάβει την περιφέρεια με το κέντρο. Έμπαινε πολύ, 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 πολύ μέσα να δει όλες τις πτυχές του εγώ του. Για να φτάσει στο σημείο να είναι ζεν, γιατί ένωσε την περιφέρεια με το κέντρο. Έτσι δεν είναι? Βυθίστηκε τόσο πολύ μέσα, αλλά δεν βλέπουμε μόνο τον κόσμο της αποκοπής, βλέπουμε και την έννοια του πραγματικού βουδισμού, ότι εκείνη την ώρα πρέπει να έχω ηρεμήσει μέσα μου όλα αυτά τα εγώ,
όλα αυτά τα πάθη που απλά υπάρχουν εκεί για να τα ζήσω, να τα καταλάβω, να τα γνωρίσω και μετά να μπορώ να τα νικήσω. Με την έννοια να μπορώ να τα περιορίσω. Γιατί εγώ γίνομαι τα πέριξ. Τότε μόνο μπορώ να τα περιορίσω κάτι. Περιορίζω. Όταν μπορώ γύρω-γύρω να τα έχω ορίσει. Να έχω δει όλα τα σύνορά του. Όταν κάτι το έχω συλλάβει και δεν είμαι γύρω-γύρω, μπορώ να το περιορίσω. Θα είμαι μέσα. Άρα πού πάω να φύγω. Αφού με περιέχει. Πάω να φύγω, αφού με περιέχει. Μόνο όταν εγώ το κάνω πιο μικρό από μένα. Το καταλάβατε. Μόνο όταν συλλάβω τον εαυτό μου πιο μεγάλο από αυτό μπορώ κάτι να το περιορίσω. Ε? Καταλαβαίνουμε. Υπάρχει λοιπόν και αυτός ο δρόμος. Μετά υπάρχει ένας άλλος δρόμος πάλι που ξεκινάει και θα λέγαμε αυτός είναι ο δρόμος του μάγου. Ο δρόμος του μάγου πάει όπως το δρόμο του θεραπευτή. Μόνο που εκείνη την ώρα, αφού μπαίνει στα εσωτερικά του παιδιά, γίνεται κάτοχος ορισμένων μυστηρίων και έχει φτάσει μέχρι την πύλη της δύναμης, σας είπα, με συνειδητό ονείρεμα και τα υπόλοιπα, πάει εξωτερικά, όπως δηλαδή έρχεται, ανεβαίνει έτσι όπως το βλέπετε εσείς, ανεβαίνει έτσι κάποιος, μπαίνει μέσα στο σκληροπαιδείο, συνεχίζει, ξανακατεβαίνει εκεί πέρα που είναι η δύναμη. Ο μάγος συνεχίζει και πάει για τη μαεστρία. Και πάει να πετύχει τη μαεστρία. Έχει δει τη δύναμη που έχει, έχει συλλάβει όλα αυτά τα πράγματα που σας λέω, με την έννοια ότι μπορώ να δημιουργήσω πραγματικότητα. Και φτάνει σε μια κατάσταση που αποτελεί τη δύναμη που έχει, θέλει να φύγει από την πολικότητα που πριν είχε διαλέξει να είναι, για να είναι μάγος και όχι μύστης. Η διαφορά λοιπόν του μάγου τι είναι, μέσα από την πολικότητα εκείνη, θέλει λοιπόν αφού θέλει για ιδίον όφελος να παίζει την πολικότητα, να ξεκινήσει να πει, εδώ κάτι συμβαίνει ρε παιδιά. Μήπως κλέφτει για αστυνόμοι, είναι το ίδιο. Μήπως και ο ένας το βλέπει από την πλευρά του, μήπως τελικά πρέπει να δω κάτι άλλο. Μήπως αυτή η εξουσία και αυτά τα μαγικά και αυτή η δύναμη τελικά που έχω δεν είναι πραγματικά δύναμη, έτσι, και είναι αλλού η δύναμη. Είναι αυτός που έχει πέσει, εν πάση περιπτώσει, έχει δει τη δύναμή του, έχει δει την αξία του, έτσι, στην ύλη, έχει δει τα μαγικά μέσω του αποκρυφισμού και κοιτάει να φτάσει στο επίπεδο της μαεστρίας. Εκεί κάπου θα βρείτε και τον Κρόουλι. Αυτή η έννοια έκανε. Ξεκίνησε από κρυφιστής, σατανιστής και μετά ψαχνότανε να φτάσει στη μαεστρία, να τα ισορροπήσει όλα. Για όσους ξέρουν, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Όσους ξέρουν, καταλάβουν. Λοιπόν, και αυτό εδώ πέρα λοιπόν ο δρόμος, έτσι, είναι για τους ανθρώπους που ψάχνονται αποκρυφιστικά και μετά από τον αποκρυφισμό πάνε να μπουν στο μυστικισμό, κατά μία έννοια. Okay? Αποκρυφισμός λέγεται όταν εμείς μπαίνουμε στα εσωτερικά πεδία, αλλά δεν είμαστε ενωμένοι με το εγώ είμαι. Μυστικισμός λέγεται όταν μπαίνουμε στα εσωτερικά πεδία και ενωνόμαστε με το εγώ είμαι. Γι' αυτό εκεί θα δείτε ότι εκεί που γράφω μαεστρία, ο δρόμος της μαεστρίας, ο δρόμος του δράκου ας το πούμε, ο δρόμος του μύστη, βλέπετε ότι ενώνει με μια ευθεία γραμμή που έχω και τα τρία επίπεδα. Και τον ηθοποιό, έτσι, και τα εσωτερικά πεδία και τα εξωτερικά πεδία. Οπότε αυτός που ξεκινάει λοιπόν τη μυητική πρόοδο, ξεκινάει από την αρχή κανονικά και μετά μπαίνει στο εσωτερικό τετράγωνο. Δεν τον ενδιαφέρει η εξωτερική δύναμη, τα πλούτη, να πετύχει στη ζωή του πράγματα, να γίνει γιατρός, πολιτικός, αυτά τα πράγματα δεν τον ενδιαφέρουν. Λειτουργεί εσωτερικά, κάνει το μικρό τον κύκλο. Δηλαδή θα πάει από εκεί πέρα που γράφει η αρχή, θα μπει μέσα που λέει το φυσιολογικό όνειρο, φυσιολογική φαντασία, θα αρχίσει να δουλεύει με τη φαντασία του την εσωτερική. Θα προχωρήσει πιο πάνω, θα γίνει συνειδητός στη φαντασία του. Μετά θα εξελιχθεί παραπάνω στο εσωτερικό του κόσμο, γιατί εκεί θα κάνει όλη την εργασία και όχι έξω. Ούτε θεραπείες, ούτε αυτά, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Έτσι. Γιατί δεν τον νοιάζουν τόσο πολύ να δώσει εκεί πέρα, έτσι, συλλογικότητα και να φτιάξει πράγματα. Και θα ξεκινήσει να μπει στον δρόμο του συνειδητού και μετά του ζωντανού ονειρέματος. Θα αρχίσει να ζει στα εσωτερικά πεδία, θα αρχίσει να καταλαβαίνει τον εαυτό του στις άλλες διαστάσεις, θα αρχίσει να τις συλλαμβάνει και να τις ομοποιεί και θα γίνει αυτό το πράγμα κάτοχος ορισμένων, θα λέγαμε, μυστηρίων του ίδιου του εαυτού. Πολυδιάστατων. Γιατί απλά θα δουλέψει με την έννοια της αντιστοιχίας. Όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να βλέπουν τα fractals, όπως πάνω έτσι και κάτω που λέμε. Έτσι. Μπορεί μέσα του να δει το Θεό να το δει μέσα του, σε κάθε πράγμα να βλέπει το Θεό, σε κάθε πράγμα να βλέπει τον τύπο που υπάρχουν σε όλα τα πράγματα. Θα βγει λοιπόν από τη μορφή. Όμως τι θα κάνει, θα χειρίζεται σωστά και τη μορφή.
Γιατί, γιατί ακόμα δουλεύει στο φυσικό επίπεδο. Άσχετα η εργασία του μπορεί να είναι πάνω. Ξέρει ότι και τα δύο είναι όνειρα. Δεν κάθεται να το αφήνει και να λέει δεν είναι όνειρο και τ' άλλο είναι όνειρο. Δίνει αξία στο θετικό, αξία στο αρνητικό. Είναι σε μια κατάσταση μεσότητας. Έχω κάνει μια διοκεκομένη γραμμή εκεί πέρα και σας δείχνω ότι από τη μία είναι η πολικότητα, από τη μέση της εικόνας που έχω και αριστερά, και από τη μέση και δεξιά βλέπετε πάμε ισορροπία και μεσότητα. Άρα, ό,τι είναι από εδώ πέρα οι πύλες φέρνουν ισορροπία και μεσότητα. Ό,τι είναι από εκεί οι πύλες είναι ακόμα στην πολικότητα. Οκ. Okay. Άρα, όταν αυτός ο άνθρωπος ξεκινήσει, θα τον δείτε χωρίς πολλά-πολλά εξωτερικές επιτυχίες. Θα περάσει από ορισμένα πράγματα να παίρνει μόνο αυτά που παίρνει, γιατί τα δουλεύει εσωτερικά. Θα περάσει από αυτά που χρειάζεται να περάσει έξω. Μπορεί να είναι δύσκολα, μπορεί να είναι ένταση, γιατί μέσα του θα πάρει εμπειρία για να φτιάξει εμπειρία, να εργαστεί με την εμπειρία που έχει, έτσι. Εξωτερικά δεν χρειάζεται φαφάρες, παράσημα και τέτοια. Τίποτα. Εσωτερικά παίρνει και δουλεύει. Και κάνει λοιπόν τον εσωτερικό κύκλο και μόλις φτάσει στο συνειδητό ονείρεμα, αρχίζει και ενώνει τη μαεστρία και γίνεται μαεστρία και μπορεί λοιπόν και έχει την έννοια να μπορεί αυτός να είναι ο σεναριογράφος στη ζωή. Ενώνει τη βούλησή του με τη βούληση του εγώ είμαι, αφήνεται μεν στη ροή, έτσι, αλλά δεν είναι θύμα, γιατί έχει έλεγχο. Το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό λέμε ευζήν και όχι ζεν. Γιατί ζεις όπως είναι η ροή σου, η τάξη σου, η κατεύθυνσή σου. Είσαι συνειδητός στην κατεύθυνση και εκτιμάς και το εγώ σου. Δεν το χάνεις με την έννοια ότι γίνομαι θύμα και τέτοια. Έχεις την κυριαρχία σου. Έχεις τον έλεγχό σου. Έχεις τις συμφωνίες που θες για να ζήσεις όπως θες τα μαθήματά σου. Θα τα περάσεις τα μαθήματα, το πεπερωμένο φύγει είναι αδύνατο. Αλλά όπως θες εσύ, με τον τρόπο που θες. Το καταλάβαμε τι θέλω να σου πω. Λοιπόν, μετά από αυτό λοιπόν που φτάνουμε στη μαεστρία, υπάρχει ένας άλλος δρόμος που λέμε ο δρόμος της κόλασης. Του εφιάλτη που γράφω. Αυτός ο δρόμος τι γίνεται. Κάνει ακριβώς ό,τι κάνει ο μύστης. Φτάνει τόσο κοντά πάνω στο συνειδητό ονείρεμα, αντί όμως να πάει τη μαεστρία και να αρχίσει να τον νοιάζει και η φυσική πραγματικότητα, αρχίζει μέσα του και έχει δύο, θα λέγαμε, έχει την πεποίθηση ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα, η εξωτερική πραγματικότητα και η εσωτερική πραγματικότητα. Αυτό το λάθος όποιοι κάνουν, μόλις φτάνουν κοντά, αντί να πάνε, δηλαδή ακολουθάνε τον μυστικισμό, δουλεύουν εσωτερικά, φτάνουν σε μια κατάσταση να έχουν συλλάβει τις σκέψεις τους, να δουλεύουν και να κάνουν τα πράγματα όπως θέλουν να είναι, φτάνουν σε ένα σημείο που χάνουν τον έλεγχο. Είναι μπερδεμένοι ανάμεσα στο ζεν και το ευζήν. Ξεκινάνε λοιπόν να φτάσουν στην έννοια του μύστη, γίνονται κάτοχοι ορισμένων μυστηρίων και τελικά στρίβουν το τετράγωνο κάτω και πέφτουν στον εφιάλτη. Αυτό γιατί συμβαίνει. Γιατί όταν εσύ λες ότι είναι άλλο η φυσική πραγματικότητα και άλλο το όνειρο, απαξιώνεις ένα από τα δύο. Κάθε φορά που απαξιώνεις κάτι για να μάθεις την αξία του, θα σου φέρει και παραπάνω ένταση αυτό το πράγμα που απαξιώνεις. Και θα πεις τελικά, αυτό που κορόδευα το λούσα. Το λούστηκα, έτσι δεν είναι. Άρα τι σημαίνει, ότι εκείνη την ώρα που φτάνεις σε ένα σημείο να έχεις συλλάβει τον εσωτερικό κόσμο, να ξέρεις ότι όλα είναι έτσι, δεν με νοιάζει και το ένα και το άλλο, και να απαρνηθείς τον έλεγχο, αυτό που σας έλεγα, φτάνεις σε ένα σημείο να είσαι εγκλωβισμένος κάτω από μερικές πεπιθήσεις που δεν έχεις δει, να σου τυρανάνε όλη τη ζωή. Είναι όπως το όνειρο, ξαναλέω, εκείνη την ώρα, αυτός ο άνθρωπος του μονοπατιού, μόλις φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί περνάει την κόλαση. Γιατί είναι εγκλωβισμένος σε πεπιθήσεις που απλά νόμιζε ότι τις αντέχει, αλλά δεν τις αντέχει. Είναι εγκλωβισμένος σε προγράμματα, σε ρόλους που έχει δημιουργήσει, που νομίζει ότι μπορεί να τους ξεπεράσει και δεν μπορεί. Και εκείνη την ώρα τι φαίνεται στη ζωή του ή στον ύπνο του, ότι περνάει αγωνίες μέσα σε όνειρα, δεν μπορεί να ξυπνήσει. Έχετε ακούσει το όνειρο καμιά φορά ότι έχουμε αυτή την παράλυση, ότι ξυπνάς και δεν μπορείς να κουνηθείς. Γιατί νομίζω ότι δεν έχει ξυπνήσει. Και λες, πω, δεν μπορώ να κουνηθώ. Οπότε λέμε εμείς εκείνη την άσκηση, μόλις πιάσει παράλυση, να ξεκινήσει λίγο-λίγο, να γίνει συνείδηση στο δαχτυλάκι, που είναι μικρό και δεν χρειάζεται πολύ δύναμη, ξέρεις, ώστε να αρχίσει να φτιάχνει λίγο-λίγο, να μπαίνει στη φυσική πραγματικότητα και λίγο-λίγο με το κούνημα να μπαίνει κι άλλο, για να μπορεί να ξεκολλήσει την παράλυση.
Αυτό το πράγμα λοιπόν, όπως συμβαίνει στο όνειρο, συμβαίνει, τι είπαμε, και στη ζωή μας. Μερικοί άνθρωποι φτάνουν σε μια κατάσταση που παραλύουν, γιατί έχουν στραβοκαταλάβει ορισμένα πράγματα και έρχεται η ώρα να μην μπορούν να λογαριάσουν καλά, να θέλουν να φύγουν από ένα όνειρο που δεν τους νοιάζει, όπως σας είπα προηγουμένως, και εκείνη την ώρα να είναι εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση με ένα πρόσωπο, με μια αρρώστια, με το θέμα της εργασίας, με το θέμα το ερωτικό, να είναι εγκλωβισμένοι κάπου και να μην μπορούν να έχουν ξεχάσει τον έλεγχο. Γιατί δεν έχουν τη δύναμη την απαρνηθήκανε. Το καταλάβαμε. Οπότε κάποιος που αφήνει τον έλεγχο, ποτέ στην πραγματικότητα δεν αφήνουμε τον έλεγχο εμείς που ξέρουμε κάπου αλλού, αλλά στον αληθινό εαυτό μας. Στον αληθινό ιστορικό εαυτό μας. Κάποιος λοιπόν που αφήνει τον έλεγχο στους άλλους και όχι στον πραγματικό εαυτό του, εκείνη την ώρα αφήνει δηλαδή την πραγματικότητα να γευστεί τις επιθυμίες των άλλων. Αφήνει τον εαυτό του να γίνει έρμεο των αλλωνών επιθυμίες. Συμφωνεί στην πραγματικότητα κάτι που δεν το καταλαβαίνει. Τι σας είπα, εκείνη την ώρα λοιπόν ερχόμαστε σε μια κατάσταση να βλέπουμε τη ζωή μας ότι είμαστε εγκλωβισμένοι και να περνάμε εφιάλτη. Που δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε, που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Πόσοι άνθρωποι είναι σε αυτό το πράγμα, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί νομίζουν ότι μέχρι εκεί μπορούν. Γιατί νομίζουν ότι έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί νομίζουν ότι είναι απλά σε ένα εφιάλτης που πρέπει ίσως και από κατάκριση να το περάσουμε. Πρέπει να βασανίζομαι. Το καταλάβατε πως είναι. Γιατί πραγματικά υπάρχει ο τύπος που λέει αυτό που δεν μπορείς και δεν θες να το περάσεις, ξύπνα. Τι είπαμε την άλλη φορά? Είπαμε ότι ένας έβλεπε ένα όνειρο και ερχόταν ένας δράκος και τον πλησίαζε και φοβόταν αυτός και φοβόταν και πήγαινε πίσω και μόλις κόλλησε στον τοίχο ερχόταν ο δράκος και πάει να τον αρπάξει και λέει την ώρα, λέει θα με φας τώρα, λέει. Και του λέει ο δράκος, δικό σου όνειρο είναι. Αυτό ακριβώς γίνεται και στη ζωή μας. Είμαστε τόσο ταυτισμένοι με το ρόλο που εκείνη την ώρα νομίζουμε ότι οι άλλοι έχουν τη δύναμη να μας κάνουν κακό. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι δικό μας όνειρο. Το βλέπετε. Και έχουμε ξεχάσει, έχουν παραδώσει τη δύναμη, έχουν παραδώσει την εγρήγορση. Όλο αυτό είναι θέμα εγρήγορσης. Και πάμε λοιπόν εκεί πέρα, τώρα ξανά πάλι, και σας έχω ένα πίνακα. Να δούμε αυτοί οι δρόμοι τι δίνουν κάθε φορά αυτές οι πύλες. Έτσι, για να ξέρουμε ποιες πύλες δίνουν ανάλογες ιδιότητες. Ποιος θα μας διαβάσει που βλέπει καλά έτσι από εκεί πέρα? Γιατί εγώ δεν μπορώ να δω μέσα από τον πίνακα, τα θυμάμαι απ' έξω, αλλά θέλω εσείς να το λέτε. Ποιος είναι κοντά, έλα Βασίλη. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, τι λέει πάνω-πάνω? Οι πύλες. Η πρώτη είναι η φυσική εγρήγορση. Ναι, οι πύλες είναι από κάτω, τα κάθετα. Οκ. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, τις πύλες τις είπαμε. Πες όμως ιδιότητες. Τη συμφωνία κρυστάλλου σου που λέει. Ναι, τις ιδιότητες, πες αυτές τις τρεις πάνω-πάνω. Τα οριζόντια πες. Ωραία. Η συμφωνία κρυστάλλωση. Ναι. Το πρώτο, έλεγχος, εγρήγορση και συνειδητότητα πνευματική. Ωραία. Ας δούμε, είναι οι τρεις κατηγορίες. Το πρώτο λοιπόν είναι η δημιουργία. Το κατά πόσο εγώ μπορώ να εκδηλώσω την πραγματικότητα που θέλω. Ποιοι δεν το θέλουν αυτό, έτσι δεν είναι? Πώς μπορώ εγώ την ενέργεια από ιδέα να την κάνω ύλη. Okay. Αυτό το λέμε λοιπόν συμφωνία εκδήλωσης. Πόσο πολύ λοιπόν εγώ συμφωνώ με όλες τις ουσίες που λέω, σώμα μου, κύτταρα, τα δικά σου, την ενέργεια, τα πάντα, εν πάση περιπτώσει. Σκηνοθετώ δηλαδή για να φτιάξω το θέατρο που θέλω. Πόσο καλό σκηνοθέτη είμαι? Γιατί ο σκηνοθέτη παίρνει αυτό, αν εμπακεί ή κάνει εκείνο, Spielberg, ναι ή όχι. Πόσο σκηνοθέτη καλό είμαι λοιπόν να φτιάξω αυτά που θέλω σκηνή μου? Το δεύτερο λοιπόν. Έλεγχος εγρήγορση. Τι σημαίνει, τι σας είπα, πρέπει να έχετε εγρήγορση για να ξέρετε να έχετε βούληση. Αν δεν έχετε εγρήγορση και δεν είστε ξύπνοι, πώς θα έχετε θέληση για κάτι που δεν μπορείτε να δείτε? Η εγρήγορση σημαίνει πόσο πολύ στροφάρω, πόσο πολύ αντιλαμβάνομαι την πραγματικότητα. Αν ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει εγρήγορση, τι κάνει? Κοιμάται. Δεν βλέπει. Δεν μπορεί να διαλέξει. Σας είπα, προχωράει χωρίς τιμόνι. Η εγρήγορση είναι τιμόνι. Όποτε θέλω, στρίβω. Όσο εγώ είμαι υπνοτισμένος μες στον κόσμο μου καληνύχτα, βαράει το ίδιο πράγμα στον κρεμό, στον κρεμό. Άντε τελευταία στιγμή να μου έρθει εγρήγορση και να προλάβω. Το καταλαβαίνουμε. Πόσο πολύ αντιλαμβάνομαι δηλαδή αυτό που ζω? Πόσο πολύ αντιλαμβάνομαι? Πόσο πληροφορίες παίρνω από την κρυστάλλωση για να μπορώ να τις δουλέψω μέσα μου? Το βλέπετε? Γιατί αν δεν το κάνω αυτό, είμαι έρμεο, έτσι, της λύθης μου. Πάντοτε η πραγματικότητα μου δείχνει. Εγώ δεν το παίρνω.
Βλέπετε πόσες φορές λέμε γαμώτο και το είχα δει τότε, αλλά δεν έκανα τίποτα. Ε? Γαμώτο μου το είχε δείξει αυτός, αλλά δεν το έκανα τίποτα. Α, μου το είχε πει μωρέ αυτή. Ναι, αλλά εγώ. Μωρέ, είχα δει τα σημάδια, αλλά για κάποιο λόγο. Ναι ή όχι. Ε? Πόσες φορές έχουμε πάει στον δρόμο και λέμε πω, πως το προηγούμενο στέλνιο είχα να στρίψω. Αυτές οι στιγμές είναι πάρα πολλές στην ανθρώπινη συνείδηση, γιατί συνεχόμενα σκεφτόμαστε. Κάθε φορά που εμείς σκεφτόμαστε, νους ακούει, νους ορά, λέγανε οι αρχαίοι. Σκεφτείτε όλοι μια κόκκινη Φεράρι. Λοιπόν, όποτε σκέφτεστε τη Φεράρι, χάνομαι εγώ από τα μάτια σας. Έτσι είναι. Τα μάτια κοιτάζουν, σταματάει το φως. Το μυαλό όμως δημιουργεί, έτσι, και η εστίαση πάει στον εσωτερικό σας κόσμο. Δηλαδή, φεύγετε την πραγματικότητα. Σκεφτείτε μια κόκκινη Φεράρι. Φύγατε την πραγματικότητα. Ξαναελάτε σε μένα. Το βλέπετε. Ξέρετε πόσες φορές σκέφτεται ο άνθρωπος την ημέρα. Ποιος ξέρει πόσες φορές. Πάνω από 2.000. Λοιπόν, 2.000 στιγμές λείπετε από εδώ πέρα. 2.000 στιγμές λείπετε. Πολλές Φεράρι. Τι? Πολλές Φεράρι. Μόνο Φεράρι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αυτό που νομίζουμε ότι βλέπουμε δεν βλέπει ο κόσμος. Κοιμάται. Αυτό λέμε κοιμάται. Δεν έχει την απαιτούμενη εγρήγορση να ξέρει ότι είναι παρόν. Είναι απόν. Είναι απόν. Ακόμα και τώρα, κάθε φορά που μιλάω και σας κοιτάω, βλέπω ότι περισσότερο αναλύεται. Μιλάω, εγώ λέω μια κουβέντα, τσούπ να εργοποιείτε κάτι, έχετε φύγει στο όνειρο. Κάθεσαι, σκέφτεσαι τα δικά σας, να κάνετε τους συνειρμούς σας, έτσι δεν είναι. Ε? Βλέπω εγώ. Φαίνεται από το μάτι. Ναι. Θέλω να σας πω ότι για φανταστείτε λοιπόν να ζεις τη ζωή σου και να είσαι συνειδητός, πόσες πληροφορίες θα παίρνεις. Ε? Το βλέπεις. Γι' αυτό λέμε στην πραγματικότητα ο καθρέφτης πάντοτε σας δίνει το έντολό σας. Εσείς το κοιτάτε όποτε θέλετε. Ναι ή όχι. Ε? Άρα, όταν είμαστε έτσι, τι περιμένουμε λοιπόν να έχουμε αυτόν τον εγωισμό, να λέμε ξέρετε τον εαυτό μου, πώς το ξέρεις τον εαυτό σου. Να κοιτάξτε λίγο το Master Chief, είδα την άλλη φορά, και όλοι λέγανε για τον άλλον και τον εαυτό σου δεν βλέπανε. Όλοι λέγανε για τον άλλον και τον εαυτό σου δεν βλέπανε. Και λέω, κοίταξε να δει του ανθρώπου τι κάνουν, ρε παιδί μου. Ε. Όλοι έκανε έτσι, έκανε έτσι, έκανε έτσι. Α, ηθοποιία, έκανε έτσι. Και τον εαυτό σου δεν το κοιτάνε. Και λες τώρα, με αυτή την κοινωνία τι έχει να γίνει. Και η τρίτη ιδιότητα. Η πνευματική συνειδητότητα. Εμείς βέβαια στον κόσμο αυτόν που μιλάμε, κάθε φορά που λέμε συνείδηση εννοούμε την ολική και την πνευματική. Το πόσο συνειδητότητα έχει ο κάθε άνθρωπος, το «ον» για τον εαυτό του, για τον κόσμο. Συνείδηση πνευματική είναι η γνώση στην πραγματικότητα, η καθαρή. Okay. Πόσο πνευματική γνώση λοιπόν έχεις, σημαίνει πόσο κάτοχος είσαι στην πραγματικότητα του Matrix σε όλα τα επίπεδα. Αυτό λέμε, κάθε άνθρωπος είναι συνειδητός. Βλέπει και την ενέργεια. Τι βλέπουμε τη μορφή, βλέπει και την ενέργεια. Ο άνθρωπος ο ηλιστής δεν βλέπει την ενέργεια. Άρα συνείδηση με λίγα λόγια τι είναι, να είμαστε και στον άτομο, να είμαστε και στο υγρό. Και όχι μόνο στον πάγο. Okay. Αυτό λέμε συνείδηση. Και όταν κάποιος ανεβάζει συνείδηση, σημαίνει αυτό το πράγμα που σας λέω. Βλέπει, αρχίζει, νιώθει, αντιλαμβάνεται και το αόρατο. Σας ξαναλέω, με βλέπετε στον δρόμο. Λέτε, σταμάτησε. Πω, πω, κοίτα, σκάγγιζε, περπατά στον δρόμο. Ε? Όταν τον γνωρίζει όμως τον άλλον, αρχίζει και παίρνει και άλλες πληροφορίες που δεν φαίνονται. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν κάποιον τον γνωρίζετε, θέλετε να νιώθετε την προσωπικότητά του. Γιατί έχετε καλύτερους λογαριασμούς, καλύτερη φιλία. Και τι θα αποφευχθεί αν ξέρετε πώς συμπεριφέρεται, η φασαρία. Γιατί θα ξέρετε τι του αρέσει, θα ξέρετε τι δεν του αρέσει. Και το ίδιο. Αν οι άνθρωποι λοιπόν έχουν αυτή την συνέστηση, δεν γνωρίζουν αυτά τα πράγματα που βλέπουμε τώρα. Οπότε βλέπετε, λείπει ενσυναίσθηση στον άλλον, στον κόσμο δηλαδή, για να μπορεί να νιώσει τον άλλον. Και γίνονται αυτά που γίνονται. Οπότε αυτός που ανεβάζει συνείδηση, τι είναι, σαν να λέμε ότι ανεβάζει εκείνη την ώρα την αντίληψη της πραγματικότητας. Και δεν βλέπει μόνο το περίβλημα, έτσι. Λοιπόν, αυτές είναι τρεις ιδιότητες. Πάμε τώρα στην πύλη, την πρώτη. Ποια πύλη έχω γράψει πρώτη? Φυσική εγρήγορση. Η φυσική εγρήγορση. Όταν είμαι ένας μέσος άνθρωπος και ζω κανονικά, ξυπνάω, σηκώνω από το κρεβάτι, τι λέει? Συμφωνία κρυστάλλωσης και έχει ένα τικ. Πού? Στη συμφωνία κρυστάλλωσης. Συμφωνία κρυστάλλωσης. Ξυπνάω. Ε, τι κάνουμε εδώ πέρα λοιπόν? Η καθημερινότητα είναι εδώ. Τι βλέπω? Τι αντιλαμβάνομαι? Έχω κάποια συμφωνία. Είναι το σπίτι μου, το ζώο μου, ο σκύλος μου, εσύ, η δουλειά μου. Ναι ή όχι, ο μέσος άνθρωπος. Mm. Τα φυσιολογικά. Έχει μια αλφα συμφωνία. Συνέχισε. Έλεγχο εγρήγορση δεν έχει. Καληνύχτα. Τι είπαμε, κοιμάται. Ε? Άρα η ζωή του, ό,τι διαλέγουν οι άλλοι θα είναι. Προχωράμε πιο κάτω. Βούληση μηδέν. Συνείδηση για το πώς είναι τα πράγματα, σίγουρα δεν έχει. Έτσι, γιατί δεν έχει ασχοληθεί με αυτό και φαίνεται.
Πάμε στην δεύτερη πύλη συνειδητότητας. Η δύναμη. Η δύναμη. Ερχόμαστε τώρα εμείς να αποκτήσουμε δύναμη. Τη φαινομενική. Αυτό. Πάνω εδώ στο 3D σίγουρα. Άρα, τι θα έχει σίγουρα. Συμφωνία, κρυστάλλωση. Αλλιώς πώς θα φανεί η δύναμη. Η δύναμη όταν ο άλλος μας αφήνει. Άρα πρέπει να συμφωνήσουμε με ένα θύμα, αν θέλω να με θύτες. Ναι ή όχι. Ε? Θέλω να με θύτες. Ποιος θέλει να είναι θύμα. Θέλω να είμαι λύκος. Ποιος θα το προβατώ. Και έτσι συγχρονίζονται. Το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Το καταλάβαμε τι σημαίνει συγχρονισμός και συμφωνίες. Γι' αυτό κάθε ψυχή όταν κατεβαίνει εδώ και λέμε συμφώνησες, έτσι, δεν λέμε ότι πάρετε κάτω, υπογράψατε ή κάνατε ένα συμβόλαιο και λέτε έτσι. Λέμε συμφωνία, ίδια φωνή, ίδια δόνηση. Εντάξει, μην τα παίρνουμε όλα όπως τα έχουν έτσι, τα κάνουν παραμυθάκια. Τα μπαίνετε λίγο-λίγο στην κατάσταση των συχνοτήτων, των ενεργειών. Γι' αυτό άλλωστε κάνουμε αυτά τα μαθήματα. Άρα αυτός ο άνθρωπος. Έχει έλεγχο. Και... Έχει έλεγχο. Γιατί χωρίς τον έλεγχο πώς θα έχει βούληση. Έτσι δεν είναι. Πώς θα κάνει αυτά που θέλει. Πώς θα αποκτήσει τη δύναμη και τη συμφωνία. Και. Δεν έχει συνειδητότητα πνευματική. Μπράβο. Όταν πάμε λοιπόν μόνο στην πύλη της δύναμης και δεν έχουμε πάει στην υπόλοιπη πύλη της φώτισης ή της μαεστρίας, καταλαβαίνετε ότι πολύ φαινομενικά δυνατοί άνθρωποι, Λάτσμπαρντ, Βλογιάννης, από αυτούς, από Αγίους, από ιστορίες, από όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε, τα φαινομενικά που δεν είναι πραγματικά, τους λείπει η φώτιση. Οκ. Okay? Το καταλαβαίνουμε. Γιατί βλέπετε έχουν μια δύναμη, ασκούν στα πρόβατα, έτσι, κάποια επιρροή και βλέπεις τώρα άλλος, 3.000 ακόλουθους, 15.000 ακόλουθους, 25.000, δεν είναι. Τόσους είχε ο άλλος, έκατσε ο άλλος, μίλησε ο άλλος και ο μιλητής και τέτοια αυτά. Γι' αυτό στην πραγματικότητα πολλές φορές με ρωτάτε, επειδή εγώ δεν θέλω τέτοιου είδους συμφωνίες, γι' αυτό και δεν κάθομαι να κάνω και να έχω λαό. Και αφήνομαι σε μια κατάσταση. Γιατί ξέρω ότι για να θες λοιπόν την πύλη της δύναμης, χωρίς την πνευματικότητα, κατάλαβες και τις ανάλογες συνέπειες, όπως σας είπα. Οκ, okay, θα είσαι μέσα στην πολικότητα. Αναγκαστικά. Για ποιο λόγο να θέλω τόσο κόσμο, έτσι δεν είναι. Αφού ξέρω εγώ ότι ο καθένας είναι με το δρόμο του, θα κάνει το καθό. Όποιος θέλει να έρθει, θα έρθει. Έτσι δεν είναι. Όποιος θέλει να συγχρονιστεί, θα συγχρονιστεί. Κατάλαβες. Και άμα δεν μου βγαίνει διαφήμιση, δεν κάνω διαφήμιση. Ο άλλος, άμα είναι να έρθει, θα έρθει. Ό,τι και να κάνω εγώ. Ναι ή όχι, πάνω μου θα πέσει, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Αν το ξέρεις αυτό, για ποιο λόγο να κάτσω να τυρανιέμαι και να μπω στην έννοια της πολικότητας, έτσι. Οπότε εκείνη την ώρα θα πέσει λοιπόν η συνειδητότητά μου. Δεν θα ανέβει. Και επειδή εγώ θέλω και το τικάκι το άλλο, δεν θα προτιμήσω τη δύναμη. Το καταλαβαίνετε. Θα προτιμήσω κάτι που να έχει ίσως και τη δύναμη. Πάμε εδώ από κάτω. Μαεστρία. Πάμε στη μαεστρία. Αυτό είναι το ευζήν. Το ευζήν τι έχει και τα τρία. Τι σου λέει, τι λέει. Έχω την πνευματικότητά μου, αποδέχομαι τον εαυτό μου όπως είναι, προχωράω στη δική μου εξέλιξη, δεν κομπλεξάρω, είμαι έτσι ή αλλιώς, δεν απαξιώνω το καλό ή το κακό με αυτή την έννοια. Καταλαβες, αφήνομαι, εκφράζομαι, ακολουθά τον ενθουσιασμό μου, έτσι, δέχομαι όλα μου τα σώματα και το 3D. Μπα να φύγω, ούτε αφήνω τον άλλον να έρθει με το ζόρι χωρίς να μπορώ. Όποιον αφήνω να μου κάνει ζημιά είναι γιατί εγώ τον αφήνω. Από θέση δύναμη πάλι. Άσχετα με φαίνεται ότι μου κάνει ζημιά. Αλλά ξέρω ότι εγώ τον αφήνω και με το θέλω να το σταματήσω. Στα μαθήματα που κάνουμε αυτό το λέμε υπομονή λόγω σκοπού. Όχι υπομονή από φόβο. Υπομονή από γύμναση. Έτσι δεν είναι, Σαολίν? Ε, ναι ή όχι, εκεί που κάνεις αυτά τα πράγματα και τέτοια δεν μαθαίνεις την υπομονή, αλλά τη μαθαίνεις κάτω από την αίσθηση του σκοπού, της εκπαίδευσης. Όταν το κάνουμε υπομονή από φόβο, την πατήσαμε. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Μετά είναι η γνώση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι η μαεστρία, έτσι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να περάσει κυκλικά, έτσι, δηλαδή να κάνεις τον κύκλο, δηλαδή βλέπετε, να περάσει από αυτά τα στάδια και να φτάσει εκεί πέρα. Να περάσει από αυτά τα στάδια, να μην αφήνεις κανένα, όλα για μας είναι άξια. Περάσουμε από αυτή την πύλη, από αυτή την πύλη, από αυτή την πύλη, έτσι, για να κάνουμε τον κύκλο. Προχωράμε. Γνώση, φώτιση. Πάμε τώρα στη φώτιση. Ωραία. Πάμε στη φώτιση. Έχει συμφωνία κρυστάλλωση γιατί ακόμα είσαι εδώ. Ούτως ή άλλως φέρνεις μαζί σου τους μαθητές σου, είσαι φωτισμένος, τους ανθρώπους που θέλεις να φέρεις μαζί. Όλα αυτά τα πράγματα που αφήνεις τη ροή να σου έρθει και είναι καλοδεχούμενα. Γιατί στην πραγματική φώτιση, ας πούμε, έτσι. Προχώρα. Δεν έχεις όμως έλεγχο και γρήγορα. Μπράβο. Δεν έχεις έλεγχο γιατί δεν σε νοιάζει να έχεις έλεγχο. Γιατί αφήνεσαι στην πραγματική ροή και σου λέει άλλο, ξέρεις κάτι, δεν θέλω να έχω έλεγχο. Γιατί να έχω έλεγχο. Αφού είτε έτσι ήρθε, έτσι έρθει, ναι, είτε κάτσε, είτε χωρίσει, είτε δεν είναι. Είτε μου ήρθε, δεν μου ήρθε, είτε χάσει το λαχείο, είτε με φτωχό, είτε πλούσιο, είτε. Αν εξαρτήτω τι γίνεται, εγώ θέλω να με ζεν, ρε φίλε. Ναι ή όχι. Άρα καταλαβαίνετε, δεν πάνε μακαρόνια, δεν πάνε σπανάκι, δεν πάνε πίτσα, δηλαδή τα ίδια όλα.
Okay, αυτό είναι που σας λέω. Λοιπόν, δεν έχεις εκείνη την ώρα τη βούληση. Γιατί δεν τη δαμάζεις τη θέληση εκείνη την ώρα να πεις ότι θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Και όταν αυτό το κάνεις καταπιέζοντας τα συναισθήματά σου για να το παίξεις ζεν, σε καταστρέφει. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Οπότε δεν έχεις λοιπόν αυτό πράγμα, το χάνεις. Εδώ δεν το λέω την ιδιότητα αυτή σαν κάτι κακό. Λέω το τι συμβαίνει. Καταλάβατε. Το τι συμβαίνει, σας λέω. Δεν σας λέω μην το κάνετε γιατί είναι κατώτερο. Προσέχτε. Αν είσαι πραγματικά φωτισμένος, πραγματικά η βούλησή σου δεν σε νοιάζει, γιατί τι βούληση να έχεις αφού. Καταλαβαίνεις να σου πω. Δεν σε νοιάζει για να πεθάνεις, δηλαδή τι βούληση να έχεις. Αλλά το κάνεις από θέμα συνειδητότητας. Δεν το λέω ότι είναι άσχημο ή καλό ή κακό. Εντάξει, το συλλαμβάνουμε αυτό, έτσι. Προχωράμε. Και συνειδητότητα πνευματική έχεις. Και συνειδητότητα πνευματική, δηλαδή είσαι ενωμένος. Καταλαβαίνεις το Θεό. Ξέρεις ότι όλα είναι ένα όνειρο. Ξέρεις ότι είμαστε όλοι ένα και ότι η ζωή μου απλά τι είναι μια έκφραση του Θεού, μια έκφραση του όλη. Σήμερα θα είμαι αυτό, μετά θα είμαι κάτι άλλο, μετά θα είμαι και εκείνο, μετά θα είμαι αυτό. Οκ. Okay? Είσαι λίγο πιο έξω από τον ρόλο. Συνεχίζεις να δουλεύεις τον ρόλο μηχανικά, στη σκηνή, καταλαβαίνεις ότι είσαι και ηθοποιός, οπότε δεν βάζεις και τόσο πολύ ταλέντο, ας πούμε. Απλά αφήνεσαι να κάνεις ό,τι να κάνεις σκηνή και να κατέβεις κάτω, ας πούμε. Καταλάβες, ναι, δεν αφήνεις ενθουσιασμό να ξεκυλήσεις, να αφήνεις, να κάνεις τραπέδι μου. Κατάλαβες τι γίνεται. Είσαι λίγο πιο απόμακρος, λίγο πιο αποταυτισμένος στη ζωή. Προχωράμε, Βασίλη μου. Μετά είναι το όνειρο. Κάτι γράφει, φυσιολογικό όνειρο. Φυσιολογική φαντασία. Πάμε στο ιστορικό κόσμο τώρα, στη φαντασία. Για να δούμε, όταν έχεις μια φυσιολογική φαντασία, τι σημαίνει. Ότι δεν έχεις συμφωνία. Συμφωνία ούτως ή άλλως δεν έχουμε. Γιατί? Γιατί δεν χρειάζεσαι συμφωνίες στον κόσμο σου και ονειρεύεσαι, στη σκέψη σου. Δεν χρειάζεσαι συμφωνήσεις, γιατί δεν θες να το κάνεις lucid dream, να το κάνεις ζωντανό ονείρεμα. Γιατί είναι απλά μόνο σου. Στο σύμπαν σου, στον κόσμο σου. Ναι ή όχι, επομένως δεν χρειάζεται καμιά συμφωνία. Είσαι εσύ και ο εαυτός σου. Ε? Σκέφτομαι, μπλα μπλα μπλα. Συνέχισε. Δεν έχει έλεγχο για γρήγορση. Βέβαια, γιατί είπαμε, ο απλός ο άνθρωπος, ο μέσος, δεν έχει αποκτήσει ακόμα τον έλεγχο. Οπότε είναι ό,τι να είναι. Προχώρα. Και ούτε συνειδητότητα πνευματική. Και του λείπει η πνευματική συνειδητότητα. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, με λίγα λόγια, φαίνεται για τους άλλους σε μια εξέλιξη χαμηλότερη από ό,τι είναι. Γιατί δεν μπορεί να δημιουργήσει, να εκφραστεί. Βλέπετε. Και εκεί λοιπόν μερικοί θέλουν την ανθρωπότητα να μείνει, απλά για να έχουν τροφή, για να έχουν ψυχική τροφή εννοώ, για να έχουν σκλάβους, για να έχουν δούλους, για να έχουν εργάτες, ώστε να τους φτιάχνουν τις δικές τους πραγματικότητες. Μες δεν είναι. Να, έχω λεφτά σου λέει ο άλλος. Τι σημαίνει το σπίτι. Κουβαλά τα τούβλα. Ναι ή όχι. Δεν χρειάζεται κάποιο που κουβαλά τα τούβλα. Έτσι λένε και αυτοί. Σου λέει δεν χρειάζεται κάποιο που κουβαλά τα τούβλα. Τι να κάνω, ρε φίλε. Το καταλαβαίνετε. Εσείς διαλέγετε, θέλετε αυτός που κουβαλάει τα τούβλα να είσαστε στην πυραμίδα της εξέλιξης, την πυραμίδα που έχει πάνω το μάτι. Εσείς διαλέγετε που θέλετε να είστε. Θέλω να είμαι αυτός που κουβαλάει τα τούβλα, θέλω να είμαι αυτός που βάφει, θέλω να είμαι αυτός που πουλάει το σπίτι, θέλω να είμαι αυτός που το έχει το σπίτι. Εσείς μπορείτε να διαλέξετε στην πυραμίδα που θέλετε να είστε. Και επειδή είναι έτσι η πυραμίδα, πάντοτε η βάση να είναι πιο μεγάλη, οι περισσότεροι τι θα είναι, οι ασυνείδητοι. Παρ' όλα αυτά, πάνω εκεί στηρίζονται η πυραμίδα. Στους πρόποδες του βουνού στηρίζεται η κορυφή. Το καταλάβατε. Θέλω να πω, παρ' όλα αυτά, εσείς διαλέγετε πού θέλετε στην πυραμίδα της ύπαρξης να είστε. Δεν σας αφαιρεί κανένας τη δική σας εξέλιξη. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ούτε είστε τιμωρημένοι πουθενά. Ακολουθήστε λοιπόν την ψυχή σας όπου θέλετε και δείτε. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να φαινομενικά, ας πούμε, αν με δει κάποιος. Να πει, α, ο Σταμάτης, πούμε, εντάξει, τι είναι, μωρέ, τι βγάζω εγώ, 1700, ξέρω εγώ. Δεν είναι πλούσιος και τέτοια, οπότε ανήκει στην έννοια του χαμηλού μισθού, του χαμηλό μισθού, ναι ή όχι. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ με τον τρόπο και τη συνείδηση που ζω στα εσωτερικά μου παιδεία, έτσι δεν είναι, εδώ κρατάω μια απλή φυσιολογική ζωή, ενώ μέσα μου νιώθω πλούσιος. Πώς έχει τη διαφορά. Το βλέπετε. Όμως το έχω διαλέξει γιατί έχω κάπου να διαλέξω και εσωτερικά. Γιατί μπορώ να κάνω μαγικά και να μου έρθει αυτό που θέλω την ώρα που θέλω, έτσι όπως θέλω. Δεν είναι. Οπότε να βλέπεις και την πνευματικότητα, την αυθονία, την πνευματική, δεν τη χρειάζεσαι μόνο να ξέρεις να παίξεις με τις αυθονίες, άλλο μάθημα που κάναμε, εν πάση περιπτώσει, όπως το έχει ακούσει. Θέλω να πω λοιπόν με λίγα λόγια ότι κανείς δεν σου απαγορεύει να είσαι αυτός που είσαι. Σας έχουν βάλει πεπιθήσεις ότι είναι δύσκολο. Σας έχουν βάλει. Άμα θέλω να ήμουν πλούσιος, δεν μπορούσα να ήμουν. Δεν ξέρω αν με παρακολουθάτε. Είδατε πριν δύο χρόνια που ήμουνα με μια γυναίκα που ήταν έτσι πλούσια και τέτοια και ήμουνα σε κάτι πισίνες, έτσι, 7 ιστορίες, εντάξει.
Χλίδα. Ας πω τίποτα, ας πω χλίδα. Λοιπόν, οπότε βλέπετε, δεν έφυγα. Θέλω να σου πω ότι άμα δεν σε νοιάζει τόσο πολύ, απλά και αυτά είναι ένας δρόμος. Έχει τα συν, τα υπέρ και τα κατά, έτσι. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει εσείς να μάθετε που θέλετε να είσαστε. Κανείς σας λέει, α, φτωχός γεννήθηκες, φτωχός θα πεθάνεις. Ό,τι γουστάρετε μπορείτε να κάνετε. Απλά δεν σας δίνουν τις πεποιθήσεις να καταλάβετε ότι πρέπει να αλλάξετε προγράμματα. Και αναλόγω στην ψυχή σα. Όχι επειδή θέλουν όλοι πλούσιοι, πρέπει να γίνει πλούσιο εσύ, ή επειδή θέλουν όλοι να είναι έτσι, να γίνει και εσύ έτσι. Το βλέπει. Ο μόνο που δεν σα επιτρέπει να κάνετε συμφωνία, τι είπαμε ότι είναι, είναι οι πεποιθήσει σα. Τα κάνουμε στα μαθήματα, την αλλαγή πεποιθήσεων, έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Οπότε κάθε ένα είναι ικανό, αναλόγω στην ψυχική πορεία, μέσα εκεί που σα αφήνει το πλαίσιο τη ψυχική σα πορεία, να διαλέξετε ό,τι θέλετε. Οκ. Okay. Προχωράμε. Μετά είναι η συνειδητή φαντασία. Η συνειδητή φαντασία. Τι λέμε συνειδητή φαντασία? Το ελεγχόμενο, το συνειδητό όνειρο. Έτσι δεν είναι? Τι λέει? Δεν υπάρχει συμφωνία κρυστάλλωσης. Οκ, okay, εκεί τι κάνω? Δεν έχω συμφωνήσει πάλι με στον κόσμο μου, αλλά σκέφτομαι αυτό που επιλέγω. Δεν αφού να πετάγονται μόνο μου ή όπου να είναι, είναι έρμεο. Κάνω συνειδητές σκέψεις. Κρατάω σταθερή την ενέργειά μου. Έχω ένα σκοπό, μια κατεύθυνση της ενέργειάς μου και θέλω να τη δώσω. Υπάρχει έλεγχος εγρήγορσης. Έλεγχος, γιατί αυτό και μπορώ και το κάνω, έτσι δεν είναι? Και δεν υπάρχει συνειδητότητα πραγματική. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει αποκτήσει σε αυτή την πύλη ο άλλος την έννοια, έτσι, τη μυστικιστική του εγώ είμαι, του ηθοποιού και όλα αυτά τα πράγματα. Απλά τι είναι, αποκρυφιστής εκείνη την ώρα. Δεν τον νοιάζει ο μυστικισμός, τον νοιάζει επειδή θέλει να πετύχει, να γίνει στο Matrix προγραμματιστής. Το καταλάβατε? Δεν τον νοιάζει να φύγει από το Matrix, σου λέει μέσα στο Matrix προγραμματιστής. Ένας τέτοιος μπορεί να είναι ένας hacker. Τι κάνει, μπορεί να έχει όλα τα κόλπα να μάθει να κάνει από εδώ, να κάνει τα δικά του, έτσι δεν είναι? Να έχει δύναμη κυριακή ρεύω από πνευματικότητα μηδέν. Καταλαβαίνουμε. Τώρα μου ήρθε και άλλη μία ιδέα να σας παραλληλήσω ότι αυτό που σας είπα για την κατάσταση του εφιάλτη, βάλτε παύλα το Inception από ό,τι έχετε δει. Mm-hmm. Αυτό που πέρναγε ο τύπος. Οκ, okay, τώρα καταλαβαίνετε λίγο παραπάνω. Τέτοια φάση πέρναγε στο Inception. Είχε μπερδέψει το όνειρο με την πραγματικότητα και δεν μπορούσε να φύγει γιατί δεν ήξερε αν ήταν όνειρο ή όχι τελικά. Γιατί τα είχε διαφορετικά αυτά τα δύο. Βλέπετε? Οπότε από το πολύ το μπέρδεμα, όποιοι το έχουν δει το Inception να καταλάβουν. Συνέχισε. Μετά είναι η ζωντανή φαντασία. Η ζωντανή φαντασία, το ζωντανό όνειρεμα λοιπόν, σας έχω εξηγήσει από την αρχή λοιπόν τι είναι. Φτάνουμε εκεί πέρα, άρα τι είπα να πει, συμφωνία έχει? Όχι. Δεν έχει συμφωνία, είμαστε στα ανώτερα πεδία. Τι έχει? Έχει έλεγχο εγρήγορση και ναι. Συνειδητότητα πραγματική. Ωραία. Οπότε βλέπει εκεί πέρα. Υπάρχει εγρήγορση πάλι να διαλέξω τι θέλω να ζήσω, πού θέλω να πάω. Κάνω το σώματος εμπειρία. Διαλέγω που θέλω να πάω σε πλανήτες, από εδώ, από εκεί, να μιλήσω με αυτούς, με τα πνεύματα, με οτιδήποτε θέλει ο καθένας. Γιατί έχω όμως και την αντίληψη του μυστικιστή. Ότι όλα είναι ένα και αυτό με βοηθάει καλύτερα, ότι μπορώ να το κάνω. Ότι εγώ και ο ανώτερος εαυτός μου, κατάλαβες, είμαστε μαζί. Ότι παίρνω τα σημάδια, τα μυστικιστικά. Ότι μου μιλάει το κέντρο. Και εγώ, ας είμαι εγώ στην περιφέρεια εστιασμένος. Αποκτώ τη σύνδεση. Γίνομαι κάτοχος ορισμένων αλήθειών. Έτσι, βλέπω το μεγαλείο του εγώ μου. Προσέξτε, χωρίς να έχω το εγώ, πώς μπορώ να έχω εμπειρία? Ό,τι και να πεις. Το κλείνεις, παρακαλώ. Ό,τι και να πεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ό,τι και να πεις, ότι έζησες, ακόμα και την κενότητα, θα σου πει ποιος είχε την εμπειρία. Εγώ. Δηλαδή υπάρχει ένα σημείο που δεν μπορείς να βγεις από το εγώ, το καταλαβαίνετε. Οκ, αλλιώς δεν έχεις εμπειρία. Έτσι. Όσοι λένε ότι μπορεί να φύγουν από το εγώ, δηλαδή είναι κατά βάση ένα ψέμα. Υπάρχει μια ατομικότητα που αυτή έχει την εμπειρία. Χωρίς εαυτό και μία εαυτό, δεν μπορούμε να έχουμε εμπειρία. Άρα όσο ψηλά και να ανεβαίνουμε και τα πάντα να είμαστε, υπάρχει ένα ποσοστό ατομικότητας που συλλαμβάνει αυτό που λες εμπειρία και λες όπου ένιωσε ότι είναι τα πάντα. Ποιος το ένιωσε? Τα πάντα δεν νιώθουν ότι είναι τα πάντα. Μόνο τα αρκουδάκια. Εντάξει. Λοιπόν, προχώρα Βασίλη. Μετά είναι η μηχανική φαντασία. Λοιπόν, η μηχανική φαντασία είναι αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν και πέφτουν σε αυτό που λέμε τώρα το inception. Τι δηλαδή? Ότι πλέον χάνουν τον έλεγχο της φαντασίας τους. Η φαντασία, εφόσον έχει πάρει καινούριες πεπιθήσεις, με τα ονειρέματα από εδώ, μέσα, έξω και τα υπόλοιπα, τα αποκρυφιστικά,
έρχεται η ώρα που εγκλωβίζεσαι σε ένα όνειρο που δεν θες. Καταλάβατε, αυτό είναι μηχανική φαντασία. Επειδή έχω δυναμώσει πολύ το μυαλό μου και το έχω βάλει τις πεποιθήσεις που θέλω και αυτά και τα έχω μπλέξει και έχω ψάξει όλα τα πράγματα, ένα στραβό στο μυαλό μου και να μην έχω δύναμη πάνω στο μυαλό μου, με σκλάβωσε. Γίνονται αίμονες, ιστορίες, άντε να τις περάσεις μετά. Γιατί ήθεξε ένα δυνατό εργαλείο, το έχω βάλει τις πεποιθήσεις για, πώς το λένε, για εσωτερισμό, για έτσι, για αλλιώς, και έχω φτιάξει ένα θηρίο, εν πάση περιπτώσει, που θέλει έλεγχο. Και αν δεν το ελέγξω εγώ, με φάγει το θηρίο. Το βλέπετε? Γι' αυτό περισσότεροι φορές ακούτε, α, τρελαθήκαμε. Γιατί? Γιατί μπήκε σε αυτά τα πράγματα, δεν τα βάλανε σε τάξη, φτιάξανε ορισμένους κακούς, εχθρούς, δαίμονες, αυτά, τρανάνε, δεν είχαν πετύχει το μυστικισμό να δουν ότι όλα είναι αυτός τους, προβολές και τα περνάγαν για αληθινά. Α, αυτό ήταν αληθινό, και αυτό είναι ψεύτικο, αυτό με φάει, αυτό δεν με φάει, τα συμπολικότητα. Και αρχίζει η παράνοια. Και αρχίζει ο άνθρωπος και τρελαίνεται, γιατί έχει κινδύνους παντού. Του τις δημιουργεί το μυαλό του. Έτσι, ένα είδος τον Κιχώτη. Ένα είδος ανθρώπων που δεν μπορούν να κρατήσουν όλες τις πληροφορίες που είχαν για τα εσωτερικά πεδία, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά είδωλα και σύμβολα και αντιπροσωπείες δικές μας, φαντάζομαι ότι θα τα πάρει την αληθινά. Δημιουργείς εφιάλτης κατευθείαν. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οπότε τι έχει αυτό? Δεν έχει συμφωνία επιστάλλουσης. Γιατί είναι εσωτερικά, δεν χρειάζεται να έχει τόσο. Έχει δηλαδή μερική συμφωνία, ναι, συνέχισε. Δεν έχει έλεγχο εγρήγορση. Γι' αυτό και παθαίνει ότι παθαίνει. Αλλά υπάρχει συνειδητότητα πνευματική. Υπάρχει συνειδητή πνευματικότητα. Πώς βλέπετε πολλές φορές μερικοί, θα πούμε, της Εκκλησίας Άγιοι και κάθονται και βασανίζονται από μερικά προγράμματα που ακόμα δεν τα έχουν τελειοποιήσει, ενώ ξέρουν ότι υπάρχει Θεός, ότι ανήκουμε στο Θεό και όλα αυτά τα πράγματα τα ωραία που σας τα λέω εσάς και τα προγράμματα τώρα μπαίνουν μέσα σας και έχετε και μια πληροφορία. Βλέπετε, αν όμως δεν έχετε τον έλεγχο και την εγρήγορση και αφαιτείτε σε αυτή την πληροφορία, βλέπετε, τα πεις, έλα ρε, τι είπε ο Σταμάτης, έλα ρε, όλοι είμαστε ένα, με αυτά. Είπαμε στον κόσμο ψυχές, έλα ρε, είμαστε ψυχές. Πάει, άλλα πέρασε τον τοίχο. Δηλαδή, βλέπετε, σας λέω, αυτό το πράγμα θέλω έξω να καταλαβαίνετε και να φεύγετε από την πλάνη. Είναι ωραία, σας λένε, έχετε ψυχές. Και με να πούνε, πω, έχεις ένα εκατομμύριο στην τράπεζα. Αλλά δεν πάει να το πάρεις. Δηλαδή, κατάλαβε το τι πράγμα είναι. Σου λέει, έχετε ψυχή, ρε, και δεν βλέπω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Α, φίλε. Πάντως έχουμε, να το ξέρεις. Δηλαδή, και επειδή έχεις ένα εκατομμύριο, αλλά δεν μπορεί να το πάρεις, κάνε το πλούσιο έξω. Φεσό σου. Ποιος θα φάει το ξύλο? Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, σου λέει, φεσό σου, εσύ πήγαινε, παίξ το μάγκα, παίξ το πλούσιο, σου έχω πει ότι έχεις ένα εκατομμύριο, δεν το πάρεις ποτέ, μόνο όταν πεθάνεις. Δηλαδή, εν ζωή, φάει το ξύλο μετά. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε, θέλω να σου πω. Γι' αυτό λέμε, ο άνθρωπος μπορεί να έχει τις διαστάσεις υπόλοιπες, αλλά δεν τις κατέχει. Γιατί άλλο κάτι να το έχω και άλλο να το χρησιμοποιώ. Το βλέπετε, χρήσιμο ποιό. Το ποιό χρήσιμο προς εμένα. Σημαίνει ότι έχω έλεγχο πάνω. Κυριαρχία. Ναι ή όχι? Και φαντάζομαι να είχαμε χέρι. Έτσι αυτό το χέρι και να μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Τι να ήταν? Να ήταν έτσι, ξέρω, το χέρι μας ήταν γκαβό. Θα σου πω, έλα, αφού έχεις χέρι, αφού δεν δουλεύει αυτό. Έλα, τι το θες να δουλέψει, αφού να έχεις χέρι. Άρα βλέπετε ότι δεν δουλεύει και δεν χρησιμοποιείται, σημαίνει ότι δεν το έχουμε. Ναι ή όχι? Γι' αυτό από την αρχή που ήρθατε εδώ, σας είπα, έχετε πληροφορίες όλοι, είναι σαν να παίρνετε οικοδομικά υλικά και δεν έχετε χτίσει ορόφους. Τα έχετε εκεί στην αποθήκη, πάρε μια σανίδα, πάρε και μπετό, ρε, εγώ φέρα και χαλίκια. Ναι, ρε, παιδιά, ποτέ θα χτίσουμε τίποτα. Γι' αυτό μπορεί ένας απλός άνθρωπος να μην έχει ασχοληθεί με αυτά, αλλά να έχει χτίσει τον πρώτο όροφο. Και εσύ να έχεις αποθήκη για 5 ορόφους και να έχεις μείνει στον ημιόροφο. Κατάλαβες, γιατί ακόμα θέλεις να πάρεις κι άλλα κι άλλα. Ρε, αν δεν έχω για τον ουρανό ξύστο, δηλαδή τα υλικά, δεν χτίζω. Δηλαδή, καταλάβατε τι να σου πω? Γι' αυτό τι πρέπει? Πρακτική δράση. Να, προχθές άκουσα για διαλογισμό. Πάμε, όλοι μαζευτούμε να κάνουμε διαλογισμό. Ρε, χίλιους διαλογισμούς να κάνουνε. Αν είναι κάτι να περάσει, η ανθρωπότητα δεν θα το περάσει. Γιατί το περνάει η ανθρωπότητα? Γιατί δεν κάνουμε διαλογισμούς? Τόσο καιρό, 2000 χρόνια διαλογισμούς κάνουνε. Γιατί το περνάει η ανθρωπότητα? Γιατί στην πραγματικότητα η τάξη της, έτσι, δυστυχώς με τους διαλογισμούς που κάνουνε, δεν έχει αλλάξει. Άρα πρώτα αλλάζουμε εμείς και μετά, αφού αλλάξουμε, και κάνουμε τη δράση μας και το διαλογισμό μας. Το καταλάβατε? Σαν να προσέχουμε και να μην κάνω δράση. Δεν είναι. Μόλις καταλάβω ότι η δράση είναι όλα αυτά τα πράγματα, η καθημερινότητά μας, τότε σταθεροποιείς την ενέργεια. Όσο να διαλογίζομαι και να λέω, πω, θέλω όλα να είναι τέλεια, σου πει, γιατί δεν είναι όλα τέλεια, αφού έπρεπε στα μαθήματα. Σαν να διαλογίζω τώρα τα παιδάκια της τρίτης, να πάμε λύκειο, να πάμε λύκειο, να πάμε λύκειο. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, το καταλαβαίνετε τι λέω?
Πες μου, δηλαδή, πώς είναι δυνατό, τι λείπει. Τι λείπει για να έχουμε αυτή τη λογική. Πάμε λύκειο. Ναι, δηλαδή, το βλέπεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, άρα τι θέλει η δράση. Θες να περάσει την τέταρτη τάξη. Μάθε τα μαθήματα της τρίτης. Όσο πολύ διαβάζει την τρίτη, τόσο θα περάσει την τέταρτη. Ε? Λοιπόν, επειδή λοιπόν η ανθρωπότητα έχει πέσει τώρα συνειδησιακά και η λογική της έχει πέσει και η γρήγορση της έχει πέσει σε αυτό το πράγμα, λοιπόν, γι' αυτό και βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Που εντάξει, γελάμε τις περισσότερες φορές, έτσι. Αλλά απ' την άλλη βλέπεις και λες, παιδιά, εντάξει, αντί για πέμπτη άσκηση, φάει την πυρηνική του τώρα και θα πας πιο γρήγορα στην πέμπτη. Σίγουρα. Πάντοτε η πέμπτη διάσταση ήταν εδώ. Και όποιος άνθρωπος μπορούσε, έμπαινε. Έτσι δεν είναι. Το θέμα τι είναι. Όταν θέλει ο άλλος να μπει στην πέμπτη διάσταση, δεν το περιμένει εξωτερικά πότε θα γίνει, γιατί μπορεί να γίνει σε 200, 500, 2000 χρόνια. Στην εσάρκωσή σου όμως, που εσύ ζεις συνειδητά, έτσι, εδώ πέρα, 50, 60, 70, και λέμε, μπορεί να γίνει κάτι ατύχημα, μη γίνει, έτσι δεν είναι. Σου λέει, φίλε, γιατί δεν κοιτάς αυτό τι μπορείς να κάνεις. Και ναι, η ανθρωπότητα κάποτε μπορεί να θεοποιηθεί. Εντάξει, εσύ τώρα, σαν αυτό που είσαι, τώρα τι κάνεις. Καταλαβαίνεις. Γιατί υπάρχει αυτό που λέμε, η ανθρωπότητα αναβαθμίζει, το πλανήτη αναβαθμίζεται, θα φύγει το παλιό, θα έρθει το καινούριο, ναι. Αλλά η ζωή σου σε ένα είναι τώρα εδώ. Καταλαβαίνεις. Αν το πάμε όλοι έτσι, λέμε εντάξει, παιδιά, αναβαθμιστεί η ανθρωπότητα, ωραία. Ναι, αλλά η ζωή σου είναι εδώ. Άλλωστε, επειδή θα φάει η ανθρωπότητα, μην φας. Άσε να φας, ξέρω εγώ, δεν πειράζει. Θα φάει ο μελλοντικός εαυτός για σένα και θα χορτάσεις. Λοιπόν, τα έχουν παρεξηγήσει λοιπόν λίγο τα πράγματα ακριβώς γι' αυτό. Γιατί διαχέεται η πληροφορία λόγω της εποχής, λόγω του ίντερνετ, χωρίς τις απαιτούμενες βάσεις από κάτω. Βλέπετε, οπότε αρχίζει αυτό το εγώ το πνευματικό που έχουμε, το δαιμόνιο το πνευματικό που θέλει να ξέρει όλα, να ξέρει, να είναι μέσα στα πράγματα. Καταλαβαίνεις, αλλά θέλει βάσεις. Και αυτές οι βάσεις είναι να τα παίρνεις, να έχεις σωστούς ορισμούς, έτσι, σωστά προγράμματα, αντίληψη του εαυτού σωστή για να ξέρεις τι προγράμματα κολλάνε και τι δεν κολλάνε, γιατί δεν ακολουθούν ποτέ, έτσι, και να προχωράς ταπεινά. Και εμένα το στοιχείο που έγινε αυτός που έγινε ήταν ότι το πρώτο πράγμα, η πρώτη γνώση που ήταν σε επαφή μαζί, ας πούμε, με την έννοια κάνα δύο βιβλίων που μου ήρθανε, ήταν η διάλυση του εγώ, του εγωισμού. Ούτε να μάθω από εδώ, από εκεί, κόλπα αυτά, ιστορίες, τέτοια. Ξεκίνησα με αυτά. Όσο γίνεσαι ταπεινός, τόσο καθαρίζει η πραγματική σου φύση, το καταλαβαίνεις ποιος είσαι και όταν αφού ξέρεις ποιος είσαι, ξέρεις καλύτερα τι σου ταιριάζει. Η πρόοδος είναι πιο γρήγορη. Όσο να την ξεκινάει ο άνθρωπος από τη διάλυση του εγώ, από την ταπεινοφροσύνη, από την ταπεινότητα, όπως όλες τις παλιές μυθικές σχολές, από εκεί ξεκινάγαν όλοι. Ε? Ακόμα και στο καράτε εκεί το Μιγιάκι του λέγε: Μην μιλάς, πλύνε μου τα μάξι. Μην μιλάς, ξέρεις. Τέτοια του λέγε. Λοιπόν, πάντοτε πρέπει να ρίχνουμε για να μάθουμε αυτά που ξέρουμε. Μόλις λοιπόν ρίξουμε το εγώ μας, και τότε θα φανεί πραγματικά η βοήθεια. Γι' αυτό είχα πει στο βίντεο την άλλη φορά. Η ταπεινοφροσύνη φέρνει τη βοήθεια. Γιατί ο εγωιστής δεν θέλει βοήθεια. Έτσι δεν είναι. Πάντα υπάρχει βοήθεια δίπλα σας. Πάντα. Όσο ταπεινωθείτε με την έννοια να έρθετε στα ίσα σας, να ξέρετε τις αδυναμίες σας, όπως και τη δύναμή σας, και να μην πετάτε ψηλά, αλλά να ταπεινωθείτε, όχι να πάτε παρακάτω από που ότι είσαστε, τόσο θα δείτε πραγματικά ότι η βοήθεια πάντα υπάρχει εκεί. Για εσάς. Ποτέ δεν σας αφήνει κάτι μόνοι σας με την έννοια που νομίζετε. Ο εγωιστής δεν τη βλέπει ποτέ τη βοήθεια. Έτσι δεν είναι. Απ' την άλλη, ο υπερβολικά ταπεινός τη ζητάει συνέχεια τη βοήθεια. Και του λέει αυτό σου, ψστ, τώρα μόνος σου. Μα εγώ θέλω, εγώ είμαι μόνος. Μόνος σου. Για να μην σου στέλνω βοήθεια, να μην σου στέλνω λεφτά, να μην σου στέλνω φίλους. Κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι μόνος σου. Το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, έχουμε ερώτηση πάνω σε αυτά τα πράγματα, κάτι που θέλετε να ρωτήσετε τώρα έτσι με όλα αυτά που είπαμε. Κάποιος, κάτι, οτιδήποτε πάνω σε αυτό το θέμα. Αν δεν έχετε πάνω σε αυτό το θέμα, θα ακούσω ερωτήσεις για άλλα θέματα που μπορεί να έχετε. Μια μικρή ανάλυση με τη δεξιόστροφη και την αριστερόστροφη. Α, ναι. Το είχα και το σχήμα εκεί πέρα. Η φυσιολογική κατάσταση που βλέπετε τη σβάστηκα εκεί, τη δεξιόστροφη, συμβολίζει την πορεία του ήλιου. Δεξιόστροφα δηλαδή. Η φυσιολογική πορεία προς το φως που σου είπα, το φως της ψυχής, όπως ανέλησα προηγουμένως, τι σημαίνει? Ότι πρέπει να περάσουμε δεξιόστροφα όλα αυτά τα πράγματα. Ότι να πάμε από την ασυνειδησία στη δύναμη και μετά στη δύναμη πάμε στη μαεστρία και μετά τη μαεστρία θα μπορούμε να θέλουμε να κατέβουμε στη φώτιση και τα υπόλοιπα. Αυτό το ανάποδο, αριστερόστροφα, η εισέλιξη είναι μόνο όταν θέλουμε να φτάσουμε στο κέντρο μας κατευθείαν. Η πορεία όμως ανθρωπότητας, πώς το βλέπετε, σαν εξέλιξη,
ακολουθάει τα εξωτερικά. Αυτός που θα κάνει γρήγορα εις ελικτικά, πάει κατευθείαν προς την πηγή. Κάτι, μπας περιπτώσει. Λοιπόν, κάτι κουδουνάει. Και το άλλο που έχω δελά εκεί πέρα να σας πω, που γράφω, είναι ότι όποιος πετύχει τη μαεστρία, είναι, θα λέγαμε, ένα μαξιλαράκι, σαν τον εκατομμυριούχο. Δεν τα χάνει τα λεφτά του. Ενώ τα άλλα χάνονται στις σαρκώσεις, έρχεσαι μια λύθη. Αυτός που φτάνει στη μαεστρία ακουμπάει σε ένα τέτοιο επίπεδο, ώστε αποθηκεύεται, θα λέγαμε, στην ψυχή αυτό το επίπεδο. Οπότε, μόλις ξαναξυπνήσει, έρχεται πολύ πιο γρήγορα η ενθύμηση όλων των πραγμάτων. Το βλέπετε, το ευζήν, τι σημαίνει κιόλας. Αυτή η ισορροπία που έχει τον κάνει μετά εξελικτικά, δεν θα τα αναλύσω τώρα τι γίνεται, αλλά στις επόμενες σαρκώσεις του έρχεται πιο γρήγορα η μνήμη. Και το βλέπετε ακόμα και από μικρή ηλικία, αρχίζει και ξυπνάνε μέσα του ορισμένα πράγματα. Εντάξει. Όσο δύναμη και να έχετε τώρα και να ήσασταν, ξέρω εγώ, ότι να είναι, αγά, χά να είσαστε, και στην επόμενη σάρκωση δεν σε ακολουθάει τίποτα μαζί από αυτά. Δυστυχώς, έτσι. Μπορεί να έχετε τάσεις, εμπειρία, αλλά δεν σε ακολουθάει ίσα γι' αυτό το θέμα, το συνειδησιακό. Εντάξει. Οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε άλλη ερώτηση. Θέλει κάποιος, εκτός από να φάει σοκολατάκι, να πει καμία ερώτηση για άλλο θέμα. Ε? Εγώ έχω μία. Ναι. Στην πύλη της γνώσης φώτιση που δεν υπάρχει ο έλεγχος. Ναι. Αυτό δεν είναι μια κατάσταση που δεν έχει πυρότητα, γιατί δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει να μην έχεις τον έλεγχο, να μην έχεις εγωικά πάθη δηλαδή. Ναι, να πηγαίνεις όπου σε πάει ροή. Ναι. Κατά μία έννοια πάλι δεν είσαι έρμεο. Έρμεο, ναι, αυτό λέω, γι' αυτό δεν έχει τον έλεγχο. Α, γι' αυτό οπότε δεν το αυτές οι πύλες δεν είναι το ιδανικό. Όχι, τι σας είπα, δεν τις κρίνουμε, είναι απλά ιδιότητες σε κάθε στάδιο okay. ψυχικό που περνάμε, ιδιότητες. Οπότε κάποιος για να μπορεί να έρθει στο κέντρο του πρέπει να περάσει κάποιες συγκεκριμένες πύλες. Ναι, ναι, ναι. Και εσείς, άμα δείτε τη ζωή σας, γιατί αυτό τους φέρνουμε πολλές τροφές, θα δείτε τη ζωή σας, έχετε περάσει άλλες φορές από την αίσθηση της δύναμης, απλά μπορεί να μην κάτσατε εκεί πέρα πολύ. Έτσι, να μην γίνετε αυθεντία, να μην μυθήκατε 100%. Περάστε από την αίσθηση της συνειδητής φαντασίας. Και θα σας πω, όλοι λίγο πολύ, άμα δείτε τον εαυτό σας, λίγο πολύ έχετε περάσει. Ανεξάρτητα ποιο ρόλο έχετε κρατήσει πιο έντονα να στέκεστε παραπάνω από αυτές τις πύλες, να κάθεστε παραπάνω. Θα δείτε. Οπότε όλα αυτά είναι εργαλεία και μόνο και όχι μια κατάσταση. Κοίταξε να δεις. Εμείς το κάνουμε σαν εργαλείο, είναι καταστάσεις συνείδησης, γι' αυτό έδειξα τους δρόμους. Αυτό που σου δείχνω σήμερα είναι το εργαλείο. Τα στάδια αυτά σου δείχνουν την έννοια ότι αναλόγως μέσα ψυχικά που περνάς και τι ιδιότητες έχεις πάνω στην ύπαρξη. Έτσι. Και δεύτερον, σας είπα ότι από αυτά θα μπορείτε να συλλάβετε τις διδασκαλίες που θέλετε να πάτε, να ακούσετε ή μερικά μαθήματα, να ξέρετε τελικά τι μαθαίνετε, ρε παιδί μου. Σε ποιο τομέα, εγώ τι μάθαινα από εκεί. Δηλαδή, μπορεί να έρθει να σου πει ένας να σου πω, α σε κάνω, ξέρω εγώ, και κοιτά τον άλλον, έτσι, να το μαγνητίζει, ξέρω εγώ. Να ξέρετε που είναι. Σου πει άλλο όλα εδώ, σου μάθω το Θεό. Θα σου πει άλλο όλα εδώ, να μάθει, ξέρω εγώ, να υλοποιεί. Έλα εδώ, να σε μάθω να κάνει 500 πράγματα. Να ξέρετε πάνω κάτω που βρίσκεστε, έτσι. Με τι έννοια και να ξέρετε σε αυτό που πάτε να φτάσετε το επίπεδο, τι θα σα δώσει. Γιατί αυτό λέει συγκεκριμένα στου ανθρώπου μέσα. Καταλάβατε. Άρα αυτά τα επίπεδα είναι αλλάζοντα ανάλογα με την κατάσταση που βρισκόμαστε. Ναι, ναι, μπορεί να τα περάσει περιφερειακά. Εξελικτική κατάσταση, οπότε ναι, κάθε φορά που τα περνά. Ναι. Είτε σάρκωση, είτε ξανά στη ζωή σου, αναλόγως πόσο πολύ περνάς στους κύκλους, λίγο πολύ θα γίνεσαι πιο μάστερ σε όλα. Θα σε προχωράει παρακάτω δηλαδή. Δηλαδή αποκλείεται να έχεις γεμίσει με την αίσθηση της πύλης της δύναμης και να μην σε παρακινεί να προχωρήσεις παραπάνω, να πας στην έννοια της μαεστρίας. Το καταλάβατε? Με την έννοια δηλαδή κάποιος, δηλαδή ό,τι και να του δώσεις, ό,τι και να του δώσεις και είναι υπέρμετρο ή, εν πάση περιπτώσει, θα το πω αλλιώς, νιώθει μια πληρότητα. Τι κάνει όταν είναι κάτι πλήρες και παίρνει κι άλλο? Ξεχυλίζει. Άρα σε ένα στάδιο, από τη στιγμή που νιώθουμε πλήρης, η έννοια του να περάσουμε σε ένα επόμενο στάδιο είναι το ξεχυλίσμα. Το καταλάβατε? Ανά πόσο λοιπόν μια ψυχή να πάει συγκεκριμένες εμπειρίες από κάτι σενάριο, στέκεται εκεί, δείτε και τον εαυτό σας. Δείτε, εγώ βάζω πάντα τα συναισθήματα, γιατί εκεί πέρα γίνεστε πιο αντιληπτικοί. Τα ερωτικά σας. Πόσες φορές χωρίσατε και κολλήσατε κάπου? Και το ξεπεράσετε. Ήδη χωρίσμοι ήταν όλοι? Όχι, κάπου δεν κολλήσατε. Σε πόσα πράγματα μείνατε παραπάνω εκεί? Απλά το λάθος τι είναι? Ότι εκεί που μένετε παραπάνω δεν καταλαβαίνετε ότι είναι για να πάρετε παραπάνω μάθημα και πάτε να φύγετε.
Γιατί είναι μια άσχημη κατάσταση. Το κόλπο είναι να καταλάβετε ότι εκεί πέρα είσαστε γιατί πρέπει να δείτε τον εαυτό σας εσωτερικά. Ο άνθρωπος όμως, επειδή είναι κάτι που κοιτάει και λέει, όχι, δεν μ' άρεσε αυτή η κατάσταση, δεν κάθεται να κάτσει εκεί πέρα και να το δει όπως το λέω. Οπότε πάει να τη διώξει. Και ενώ είναι να πάρει το μάθημα και θέλει και έχει κολλήσει και για να βρει μια λύση, πάει να το διώξει και σπάζει στα δύο. Και το κάνει χειρότερο και καθυστερεί παραπάνω. Δηλαδή του μένει η αιτία, δεν την έχει σπίσει. Mm-hmm. Και δεν διελύζει, πάει στο επόμενο. Mm. Για να ξεφύγει. Αυτή είναι η έννοια του πένθους που λέω εγώ καμιά φορά. Δηλαδή το πένθος για μας σημαίνει αυτό πράγμα. Ότι ξέρεις κάτι, κάτσε όσο πενθείς. Δεν χρειάζεται να σου πούνε οι άλλοι πότε ή ένα χρόνο ή δύο χρόνια ή μια μέρα. Απλά όποτε σου έρθει σημαίνει ότι πρέπει να κάτσεις και να λόγω με αυτό το πράγμα που θα φύγει από τη φυσική παρουσία να κάτσεις να δεις τι πήρες, τι έχεις, τι γίνεται μέσα σου, πώς συνδέθηκες και όλο αυτό το πράγμα. Παραδείγματος χάρη. Οι άνθρωποι που το πέθος το παίρνουν σε κάτι κακό που απλά πρέπει να το περάσουν και πάνε να το διώξουν και έρχονται καλοθελητές οι φίλοι που λένε μην κλαις, ξέχνα τον, άστον, φύγε, συνέχισε τη ζωή σου. Και δεν αφήνουν να συνεχίσει τη ζωή του μέσα στο πένθος ο άλλος και μετά να βγει από το πένθος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Ναι. Πόσους κύκλους θα κάνουμε. Ναι. Καταρχήν μπορούμε να κάνουμε πολλούς και σε μία τσάκωση. Ναι. Ναι. Να περνάς από μερικά στάδια της ζωής σου και τους κύκλους και να περνάς από όλα αυτά. Κάθε φορά που είναι κάποιος επόμενος, είναι όταν ξαναέρχεσαι από την αρχή, το που νιώθεις σαν να αναγεννιέσαι. Σαν να αναγεννιέσαι καινούριος. Απλά καταλαβαίνεις ότι δεν είναι στο ίδιο, όταν λέμε κύκλος, είναι σπυροειδής εκείνης, έτσι. Ναι, δεν είναι κύκλος ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, όταν φτάσει στην κατάσταση του normal, α το πούμε έτσι, θα είναι normal του κατώτερου επίπεδου σου. Ναι. Έτσι πάρτο. Πότε κάνεις κύκλους, ναι. Και κύκλους κάνουμε γι' αυτό. Γιατί δεν καθόμαστε, επειδή δεν είμαστε με το κέντρο μας μαζί συγκεντρωμένοι. Συγκεντρωμένοι, έτσι, πάντοτε, τι γίνεται. Για να φτάσει η ενέργεια στο κέντρο μας, πρέπει να είναι αρκετά δυνατή. Ή να την αφήνουμε εμείς να φτάσει, ας το πω έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν παίρνουμε εμπειρίες και δεν αφήνουμε να τις πάρουμε κατάκαρδα, που λένε μην το παίρνεις κατάκαρδα, στην πραγματικότητα πρέπει να το πάρουμε κατάκαρδα. Αλλά όχι κατάκαρδα, το λένε οι άλλοι, με ποια έννοια. Με την έννοια της αρνητικής πολικότητας. Το κατάκαρδα, επειδή για εμάς η καρδιά είναι το κέντρο. Και συμβολίζει το κέντρο, την αγάπη και το κέντρο, τι σημαίνει. Φέρ' το στο κέντρο σου, φύγε από την πολικότητα. Πάρ' το κατάκαρδα, αλλά όχι με το εγωισμό σου, με την πολικότητα. Αν το πας πολικότητα κατάκαρδα, σε ξέσχισε. Το βλέπετε. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό που λένε οι άλλοι, μην το πας κατάκαρδα, αυτό σημαίνει. Μην το πας με πολικότητα μέσα σου. Γιατί όταν το παίρνεις με αρνητική ενέργεια και το πας στα βάθη, αν πραγματικά το πήγαινε στα βάθη, θα φεύγει αρνητική ενέργεια. Θα γινόταν απλή ενέργεια, ουδέτερη. Το βλέπετε. Ενώ. Οι άνθρωποι το έχουν παρεξηγήσει το συνέστημα της πολικότητας. Γι' αυτό υπάρχουν πολλά παρεξηγημένα πράγματα και γι' αυτό και τα βάζουμε σε μία τάξη για να καταλαβαίνουμε τι εννοούμε. Γιατί μιλάνε χωρίς έννοιες. Γι' αυτό και οι ερμηνείες στην πραγματικότητα σημαίνει αυτό το πράγμα. Να μπορώ να ερμηνεύω. Ναι ή όχι. Αλλά η ερμηνεία, πες εσύ από ποια λέξη βγαίνουν αυτά τα δύο που έχει μέσα. Δεν ξέρεις. Ερμής και νους. Μπράβο. Οπότε βλέπετε, ο Ερμής τι ήτανε. Αγγελιοφόρος. Αγγελιοφόρος λοιπόν. Έτσι δεν είναι. Ο αγγελιοφόρος λοιπόν τι κάνει, του νου μας, του ολικού. Άλλα λοιπόν να ερμηνεύω σημαίνει να ενώσω αυτό το σενάριο με τι. Με το νου. Τώρα το είπαμε. Η σύνδεση σενάριου και νου λέγεται ερμηνεία. Καλά τα λένε. Είδες. Το λέει η λέξη μόνη της. Δεν χρειάζεται να είναι σοφός. Σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι ένα είδος ψευδέστησης, γιατί αυτό που ερμηνεύω εγώ, mm-hmm. δηλαδή τώρα εσύ λες κάτι, mm-hmm. όπως είπες πριν, mm-hmm. ο καθένας αναλύει. Εγώ δηλαδή λες κάτι και γίνονται μέσα μου διάφορα. Ας πούμε, σκέφτομαι ότι αυτό ταιριάζει με αυτό ή αν δει αυτό, mm-hmm. και φτιάχνω ένα πλαίσιο, το οποίο γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Εκεί έχω ερμηνεύσει κάτι που έχεις πει. Mm-hmm. Αυτό δεν δημιουργεί μια εικόνα και με αποστασιοποιεί κάπως από αυτό που πραγματικά μπορεί να λες. Και εσύ πώς θα καταλάβεις πραγματικά τι λέω, αφού εσύ και εγώ είμαι εγώ. Θα πρέπει λοιπόν μέσα στον εαυτό σου, γιατί αυτή είναι η ψυχική σου πορεία, επειδή έχεις αυτό, αυτό που καταλαβαίνεις να το προβάλλεις, να το κάνεις αλήθεια, να δουλέψεις με αυτόν τον κύκλο, και όταν γεμίσει αυτός ο κύκλος και δες μια άλλη κατάσταση, θα αρχίζεις να πας σε μια άλλη κατάσταση. Γι' αυτό και μου φτιαχτεί όλη διαφορετική, γι' αυτό τον λόγο. Οπότε στην πραγματικότητα ο καθένας είναι μόνος του, εκπέμπει τον εαυτό του και ξαναγυρίζει πίσω ο εαυτός του. Μέχρι να συλλάβει καλά αυτό που εκπέμπει.
Έτσι σε 5 χρόνια, αν ξαναπείτε το ίδιο πράγμα, μπορεί να έχει καταλάβει κάτι διαφορετικό. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι, αλλά αν περιμένει 5 χρόνια. Λοιπόν. Έχει πει νικός. Όλο το κόλπο τι είναι. Εκπέμπω, λαμβάνω. Εισπνοή, εκπνοή. Εγώ δεν εκπέμπω τον αέρα που έρχεται από μέσα μου. Τι σημαίνει, παίρνει τα δικά μου στατικά και το ξαναδίνω σε όλους. Εσύ τον αναπνέεις. Παίρνεις και εσύ τα δικά μου στατικά και το ξαναδίνεις σε όλους. Βλέπεις, αυτό είναι στην πραγματικότητα αυτό που κάνουμε όλοι. Παίρνουμε, λαμβάνουμε πληροφορίες, επειδή έχουμε ατομικό εαυτό και δεν είμαστε όλοι το ίδιο, ο καθένας το λέει διαφορετικά. Και δίνουμε την εμπειρία μας στο όλο. Σας είπα, είναι σαν το ίντερνετ. Ανεβάζουμε όλοι τα upload τα δικά μας, ο καθένας εκεί πέρα μπαίνει και κατεβάζει ό,τι θέλει ο καθένας. Αναλόγως στον συγχρονισμό. Το βλέπεις, όλα είναι τα πράγματα αυτό που λέμε καθρέφτης. Δηλαδή βγάζω, εκπέμπω, γιατί στην πραγματικότητα το σχήμα που θέλω να έχετε σαν οραματισμό στο μυαλό σας είναι εκείνη η σφαίρα που μεγαλώνει, μεγαλώνει και μόλις φτάσει σε ένα σημείο αρχίζει, ξαναγίνεται σφαίρα. Μικρή, στο κέντρο.